Γεια σας, γεια σας φίλες φίλοι μου. Καλώς ήρθατε φίλες φίλοι συνοδοιπόροι στο κανάλι μου. Τι θα κάνουμε σήμερα? Θα κάνουμε καταπληκτικές προβλέψεις αστρολογικές, αριθμολογικές για το μήνα Ιούνιο και ποια είναι τα πιο σημαντικά γεγονότα. Δεν έχετε παράπονο, χολιγουντιανό το έχω κάνει όλο το σκηνικό, έτσι, εφέ από εδώ, από εκεί, θα δείτε και άλλα πράγματα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όμως να πούμε τα εξής. Αριθμολογικά, ο Ιούνιος είναι ένας πολύ σημαντικός μήνας. Έχει πολύ ισχυρές αριθμολογικές δονήσεις, θα σας τις εξηγήσω, και βέβαια έχει και αστρολογικές δονήσεις και έχουμε μία πανίσχυρη έκλειψη ηλίου, η οποία ισχύει περίπου από τώρα και για ένα χρόνο. Ό,τι πράξεις κάνουμε, ό,τι αποφάσεις πάρουμε, αυτές μπορεί να μας ακολουθήσουν για ένα χρόνο περίπου. Ίσως και λίγο παραπάνω. Οι εκλήψεις είναι πάρα πολύ σημαντικά αστρολογικά και αστρονομικά βέβαια γεγονότα. Η συγκεκριμένη είναι όταν μπαίνει η σελήνη ανάμεσα στη γη και στον ήλιο. Είναι γραμμική, ημιγραμμική ας το πούμε. Και αστρολογικά έχει να κάνει με πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Θα τα αναλύσουμε αυτά. Να ξεκινήσουμε όμως. Να σας πω αριθμολογικά τι συμβαίνει. Ο Ιούνιος έχει αριθμολογική δόνηση 11. Αυτό εδώ πέρα είναι ο τροχός της τύχης, τα πράγματα τα οποία αλλάζουν, αλλά και ο μάγος. Αυτές εδώ πέρα οι δονήσεις, για να τα καταλάβετε κι εσείς με τα ταρό, είναι εδώ πέρα για να μπορέσετε να έχετε μια πολύ καλύτερη και εμπεριστατωμένη άποψη. Η τύχη, η οποία αλλάζει, αλλά θα πρέπει όμως και εμείς μόνοι μας να κυνηγήσουμε την τύχη και να την αλλάξουμε. Πολλά πράγματα θα γίνουν αυτό το μήνα τον Ιούνιο, πολύ σημαντικά γεγονότα και σε παγκόσμιο επίπεδο και σε επίπεδο χώρας αλλά και προς προσωπικό επίπεδο. Έχουμε μία πανσέλινο σελήνη στον τοξότη η οποία γίνεται στις 5 έκτου όπου έχει δύο αριθμολογικές δονήσεις, είναι το 6 και το 15. Το 6 είναι ένας πολύ καλός και υγιής αριθμός, το 15 όμως είναι ένας πολύ δύσκολος αριθμός. Καρμικά γεγονότα, ζευγάρια τα οποία και σχέσεις οι οποίες ήταν δύσκολες, ήταν καρμικές, είχαν πάρα πολλές δυσκολίες, θα έρθουν αυτά στην επιφάνεια και θα ενταθούν. Και μπορεί να χρειαστεί να δώσετε και μία συγκεκριμένη λύση πλέον. Έχουμε επίσης, η οποία επίδραση βέβαια της Σελήνης κρατάει μέχρι τις 23 έκτου. Έχουμε, ναι, ζώδια, δίδυμοι, παρθένοι, τοξότες, ηχθείς και όσοι έχουν μεσουράνημα σε αυτά τα ζώδια επηρεάζονται άμεσα. Φυσικά κοιτάμε και τους οροσκόπους. Έχουμε μία έκλειψη νέας σελήνης που είναι ηλιακή στον καρκίνο στις 21 έκτου. Αυτή η επίδραση είπαμε είναι για ένα χρόνο, επηρεάζει το 12ο οίκο, ο οποίος είναι το κάρμα, είναι η πνευματικότητα, είναι ένας περίεργος δύσκολος οίκος, δεν είναι από τους εύκολους οίκους και οι δρόμοι ζωής, μπορείτε να δείτε το δρόμο ζωής σας προσθέτοντας, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, ένα-ένα τα ψηφία από την ημερομηνία γέννησης για να καταλήξετε σε ένα ρυθμό. Και επειδή όμως γίνεται στη μηδενική μοίρα, η αριθμολογία είναι το 0. Η αριθμολογική δόνηση αυτής της έκλειψης, της νέας σελήνης, ηλιακή στον καρκίνο, είναι το 0. Και είναι τα νέα ξεκινήματα, είναι οι αρχές και πολλοί από εσάς, πολλοί από εμάς μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε νέες αρχές, να κλείσουμε κεφάλαια, να κάνουμε νέα πράγματα, κυρίως και στο ερωτικό κομμάτι, αλλά και στα επαγγελματικά. Είναι λοιπόν πολύ ισχυρές αυτές οι δονήσεις. Και θα μας επηρεάσουν. Αυτό είναι το γεγονός. Αυτό είναι το σίγουρο. Λίγο ακόμα να πω κάποια πραγματάκια. Τι σημαίνει τώρα η πανσέλινος σελήνη στον τοξότη, η οποία γίνεται στη 15η μοίρα. Υπάρχει μία δυσμένη, διότι έχουμε ανάδρομη Αφροδίτη στους διδύμους. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε δυσκολίες όσον αφορά, είναι και το ζώδιο των διδύμων εδώ, έχουμε δυσκολίες στις σχέσεις. Αντιπαραθέσεις, κόντρες, συγχύσεις και εξαπάτηση σχέσεων. Είδατε πως βγαίνει εδώ και ο διάβολος. Διότι επηρεάζεται επίσης και από τον Άρη που έχουμε Ποσειδώνα στους ηχθείς. Όπου και εκεί μπορεί να έχουμε ιδιαίτερες εξαπατήσεις. Προσοχή λοιπόν και στα οικονομικά και δημιουργεί ιδιαίτερες καταστάσεις και συγχύσεις. Στο επόμενο έχουμε μία, όπως είπαμε, μία νέα έκλειψη σελήνης ηλιακής στον καρκίνο στη μηδενική μοίρα. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Θέματα οικογενειακής φύσεως έρχονται στην επιφάνεια, πράγματα τα οποία πρέπει να τα λύσουμε, να τα δούμε. Σηματοδοτεί βέβαια το καλοκαίρι, σηματοδοτεί νέα πράγματα, όμως έχουμε Άρη
όπου μας φέρνει βίες αλλαγές, μας φέρνει σημαντικές αλλαγές, μας φέρνει πολύ πράγμα. Επίσης επηρεάζονται πάρα πολύ άμεσα σχεδόν όλα μα όλα τα ζώδια. Δοκιμασίες, ασφάλεια και όχι μόνο αυτό, συμβαίνει και κάτι συγκλονιστικό. Έχουμε ευθυγράμμιση της ηλιακής γραμμής, ας το πούμε, ευθυγράμμιση με το κέντρο του γαλαξία μας. Αυτό είναι ένα σπάνιο, πολύ ιδιαίτερο φαινόμενο, το οποίο ενισχύει την πνευματικότητα, την δική μας μοίρα και το πεπρωμένο και για την αποστολή μας σε αυτή τη γη, σε αυτή τη ζωή. Και φυσικά δεν είναι καθόλου τυχαίο που επηρεάζει τον 12ο οίκο που είναι το κάρμα. Επίσης, πέρα από αυτά, έχουμε κάποιες πολύ σημαντικές εξελίξεις. Έχουμε, να σας το φέρω λίγο κοντά να το δείτε για να μπούμε μετά στα ζώδια. Αλλά να πούμε, θα τα πούμε με ανάλυση. 18 έκτου έχουμε Ερμής ανάδρομος στον καρκίνο, όπου έρχεται στις 12 εβδόμου σε ορθή πορεία. Δυσκολίες στην επικοινωνία. 23 έκτου έχουμε ανάδρομη πορεία Ποσειδώνα στους ηχθείς, εξαπατήσεις σχέσεων. Γενικότερα, στους ανθρώπινες σχέσεις. 25 έκτου η Αφροδίτη ορθοδρομή, αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό γεγονός. 28 έκτου Άρη στον καρκίνο μέχρι 19ου, βία πράγματα, εντάσεις, συγκρούσεις, δυσκολίες στον επαγγελματικό τομέα και ανασφάλεια στον επαγγελματικό τομέα. 36 έχουμε το Δία και τον Πλούτονα σε σύνοδο, αλλά σε ανάδρομη πορεία στον εγώ καιρό, κρατούν λίγα δώρα, λίγες καταστάσεις οι οποίες μπορεί για κάποιους, ανάλογα βέβαια από τον προσωπικό χάρτη, να υπάρχουν και, και εύνοια. Λίγα δώρα φέρνει ο Δίας εδώ. Ο Πλούτονας βέβαια με το Δία είναι σε αντίθετες, έχουν αντίθετες ενέργειες, παρόλα αυτά όμως είναι σε μια σύνοδο, είναι λίγο ευνοϊκή. Πάμε φίλες φίλοι μου να ξεκινήσουμε και θα δείτε τώρα εδώ, μισό λεπτό, να έχουμε αυτές τις ενέργειες να τις βλέπετε, οι οποίες είναι και αστρολογικές και αριθμολογικές αλλά και ταρό, και να πάμε σε ένα-ένα τα ζώδια να δείτε τι όμορφα τα πράγματα θα κάνουμε. Θα αναφέρω για αρχή να ξέρετε λίγα, πολύ λίγα πράγματα για το ζώδιο, πώς επηρεάζεται το μήνα Ιούνιο αστρολογικά. Θα το εξετάσουμε και αριθμολογικά. Τρεις κάρτες ταρό, οι οποίες θα έχουν να κάνουν με θέματα υγείας, σχέσεων, και γενικότερα οικονομικά και επαγγελματικά, και το επόμενο έχει να κάνει με μία κάρτα αριθμολογική από τις Πυθαγόρειες αριθμολογικές και επίσης τρεις κάρτες, διάλεξε μία κάρτα ώστε να έχετε όλοι εσείς οι κρίδιοι, ότι είστε του πρώτου δεκαημέρου, του δεύτερου δεκαημέρου, του τρίτου δεκαημέρου, να επιλέξετε. Εντάξει, δεν σας έχω παραπονεμένους, έχω κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά όπως θα δείτε και θα περάσουμε και πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι? Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τους κρυούς. Έχετε δει τώρα και το εφέ το βίντεο και ξεκινάμε. Λοιπόν, δεν έχετε παράπονο και ξεκινάμε. Ναι, θα με δείτε να ανακατεύω, θα με δείτε να κάνω τέτοια πράγματα. Το πρώτο χαρτί είναι το θέμα είναι της υγείας. Να το δούμε μέσα από το ταρό. Το δεύτερο χαρτί είναι τα αισθηματικά. Το τρίτο χαρτί είναι τα επαγγελματικά. Και οι τρεις υπόλοιπες κάρτες που θα επιλέξω, θα το δείτε, είναι το διάλεξε μια κάρτα και μια τελευταία κάρτα που είναι Πυθαγόρεια αριθμολογία. Πάμε να δούμε για τους κρυούς αστρολογικά τι συμβαίνει. Σημαίνει, προφυλάσσουμε την υγεία μας, κάνουμε όλα εκείνα τα απαραίτητα για την υγεία μας, θα υπάρχουν ιδιαίτερες εξελίξεις σε θέματα καριέρας, πρέπει όμως να κάνετε αρκετή υπομονή και να έχετε αρκετά, θα έλεγα, τα νεύρα σας να τα συγκρατήσετε μέσα από αυτές τις εντάσεις οι οποίες μπορεί να δημιουργηθούν. Έλατε τώρα να επιλέξω μια κάρτα. Πάμε. Θέματα υγείας, τι πρέπει να προσέξετε. Θέματα σχέσεων και θέματα καριέρας, επαγγελματικά, οικονομικά, γενικά. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι το διάλεξε μια κάρτα. Να το βάλουμε εδώ. Ωραία. Διάλεξε μια κάρτα για εσάς τους κρυούς και να τα αναλύσουμε. Ωραία. Και η επόμενη αυτή εδώ πέρα. Και μία από τις Πυθαγόρειες αριθμολογικές, στις οποίες μπορείτε, εάν θέλετε, δεν είναι υποχρεωτικό, εάν θέλετε, στο δρόμο ζωής σας, προσθέτετε αυτή τη δόνηση αυτής της κάρτας, πηγαίνετε στο site μου, είτε στο βιντεάκι μου που λέει Πυθαγόρεια αριθμολογία δρόμο ζωής, ή στο site μου, για να μπορέσετε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες για το μήνα Ιούνιο αριθμολογικά πώς σας επηρεάζει. Δεν έχετε παράπονο, τα έχω κάνει πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Όσον αφορά για θέματα υγείας για εσάς τους κρύους, βεβαίως έχουμε τον Ποσειδώνα. Ναι,
πρέπει να σκεφτείτε πολύ σοβαρά τα θέματα υγείας, πρέπει να προφυλάξετε τον εαυτό σας. Εάν νιώσετε ότι κάτι μέσα σας υπάρχει το οποίο σας καλεί να το δείτε, να το δείτε. Εννοείται, δεν εγκαταλείπουμε την κλασική ιατρική, μας προστατεύει η κλασική ιατρική, πηγαίνουμε στην κλασική ιατρική. Εδώ δείχνει όμως πάρα το αλλιώς, δηλαδή μην το παίζετε δυνατή, ότι και καλά, δεν τρέχει τίποτα, όλα καλά. Σε θέματα τώρα σχέσεων, έχουμε έναν υπότη. Ο υπότης ο οποίος είναι μόνος του, ο υπότης ο οποίος θέλει να κατακτήσει πολύ ερωτική διάθεση, ίσως είναι γιατί είναι και οι καταστάσεις τέτοιες οι οποίες δημιουργούν όλο αυτό το κλίμα, είναι και η Αφροδίτη η οποία ήταν σε ανάδρομη πορεία. Εδώ σημαίνει και την ερωτική δραστηριότητα, έχετε αρκετές επιθυμίες, αρκετά πράγματα, νέα ξεκινήματα για αρκετούς από εσάς, μπορεί να ανοίξει κάτι τέτοιο. Αν είστε άντρας, σημαίνει ότι σας πιάνει η ανάγκη για κατάκτηση, για να γνωρίσετε κάτι καινούριο. Αν είστε γυναίκα, περιμένετε ένα τέτοιο δυναμικό άντρα, ο οποίος επιτέλους να έρθει να σας καταλάβει και να σας ανανεώσει. Η επόμενη κάρτα που έχουν να κάνουν με τα επαγγελματικά, ερωτικά, είναι νέες προτάσεις, νέες προσφορές μπορεί να έρθουν στο δρόμο σας. Είναι μια καλή κάρτα. Η ανανέωση επαγγελματικών σχέσεων. Εδώ σημαίνει βρίσκω εργασία. Επίσης σημαίνει και ανανέωση εργασίας ή ανανεώνομαι ή η εταιρεία που εργάζομαι αλλάζει κάποια πράγματα, αλλάζει κάποιους στόχους, αλλά εγώ ευνοούμαι. Αν είστε άνεργοι, υπάρχουν πιθανότητες για αρκετούς από εσάς, δεν λέω ότι είναι για όλους, για αρκετούς από εσάς, κάτι να γίνει, μία νέα προσφορά. Πάμε στην αριθμολογική μας ανάλυση. Η αριθμολογική ανάλυση η οποία βγαίνει είναι το 1. Δεν είναι τυχαίο διότι ταιριάζει και με αυτή την κάρτα, που σημαίνει, είναι ο βασιλιάς Κούπα, που σημαίνει κοιτάζω το συναισθηματικό κομμάτι, το συναισθηματικό μου κόσμο, παίρνω όριμες αποφάσεις, βλέπω με οριμότητα κάποια πράγματα και καλό θα είναι ανάλογα με το δρόμο ζωής του καθενός, το προσθέτεται αυτό το 1, δηλαδή αν έχει κάποιος δρόμο ζωής 8, προσθέτει τον αριθμό 1 και του κάνει 9 και βλέπει περισσότερες δονήσεις και τι χρειάζεται να κάνει. Συντονίζεστε όμως με νέες ενέργειες, με νέα πράγματα, με νέα συναισθηματικά συστήματα, μάλλον με νέα συναισθηματικά θέματα τα οποία έρχονται στην επιφάνεια και πρέπει να τα λύσετε και βέβαια νέα ξεκινήματα. Νέα όμορφα ξεκινήματα. Οπότε, οι αποφάσεις που παίρνετε τώρα τον Ιούνιο, θα πάρετε μάλλον από τις 21, όσοι πάρετε από τις 21 Ιουνίου και μετά, σας επηρεάζουν άμεσα για το επόμενο χρόνο κιόλας. Ελάτε τώρα να δούμε και το διάλεξε μια κάρτα. Τι είναι αυτό το οποίο εσάς τώρα σας επηρεάζει. Για όσους διαλέξατε την πρώτη κάρτα, είναι ο βασιλιάς των ράβδων. Σας ταιριάζει απόλυτα, είστε εσείς, αντιπροσωπεύει εσάς, δυνατός, σίγουρος, φιλόδοξος, για αρκετά θέματα, σε όλα τα θέματα, και σε ερωτικής φύσεως, αλλά και σε θέματα επίσης επαγγελματικά, νέα ξεκινήματα. Πολύ θετικό επίσης και σε θέματα υγείας. Αν προσέξετε την υγεία σας, τη φροντίσετε, είστε σε ένα πολύ καλό, ας το πούμε, δρόμο, σταυροδρόμι. Δεν αφήνετε κενά, να το πω έτσι. Όσοι επιλέξατε κρύοι, κρυαρίνες, γενικό, τη δεύτερη κάρτα, συνδυάζεστε με αυτόν εδώ πέρα. Λοιπόν, προβληματικές σχέσεις, σχέσεις με δύσκολες σχέσεις, σε οποιοδήποτε επίπεδο, είτε και επαγγελματικές, είτε και ερωτικές, χρειάζονται πύλης. Πρέπει να λύσετε το κάρμα. Πρέπει να δείτε με ποιο τρόπο θα μπορέσετε να ξεφύγετε ίσως από τα δεσμά τα οποία νιώθετε ότι εσείς είστε εγκλωβισμένοι, εγκλωβισμένες. Και το επόμενο διάλεξε μια κάρτα είναι, ταιριάζει με αυτό εδώ πέρα, είναι ο ανόητος. Ναι, θα αφαιθώ, λέει το μήνυμα εδώ, με εμπιστοσύνη σε αυτά τα οποία μου λέει το σύμπαν να κάνω. Θα αφαιθώ με εμπιστοσύνη στη δική μου ενέργεια, στις δικές μου διαισθήσεις, στη δική μου αντίληψη για το πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα, για το πώς πρέπει να είναι μια σχέση, για το πώς πρέπει να είναι ένας επαγγελματικός τομέας, για το πώς πρέπει να δω για τα θέματα της υγείας μου. Πολύ ωραία, φίλες, φίλοι μου, γενικότερα, σαν ενέργειες λοιπόν του Ιουνίου, και πάμε να ξεκινήσουμε για το επόμενο. Να τα μαζέψω. Εμένα μου αρέσει να τη βλέπετε αυτή τη διαδικασία, παρόλο που μπορεί να καθυστερεί λιγάκι. Για πείτε μου λοιπόν, για πείτε μου σχόλια όσον αφορά για το... Πήγαμε κατευθείαν στο θέμα, έτσι, μπαμ, μπαμ, αυτό ήταν πολύ ξεκάθαρο, διότι είναι οι ενέργειες τέτοιες και είναι πάρα πολύ ξεκάθαρες.
Για πείτε μου, κρυαρίνες, είμαστε σε αυτό το μήκος κύματος. Νομίζω, ναι. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα εδώ και το μαγικό μας. Θα κάνουμε λοιπόν και το εφέ μας να αλλάξουμε. Πολύ ωραία. Και ξεκινάμε, συνεχίζουμε μάλλον, με το ζώδιο του Ταύρου. Όσο ανακατεύω, λίγα πράγματα να πω για τους Ταύρους για τον μήνα Ιούνιο. Και τι, ποιες είναι οι διαδικασίες και πώς αστρολογικά επηρεάζεστε. Θα έχετε βοήθειες εσείς οι Ταύροι. Παρόλο το σκηνικό το περίεργο, θα βρείτε τελικά αρκετές βοήθειες εφόσον τις αναζητήσετε, εφόσον τις ψάξετε, εφόσον ανοιχτείτε σε αυτές και έχετε και πάρα πολύ προστασία. Ενεργειακή προστασία. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό προκειμένου να έχετε εσείς τις εξελίξεις τις οποίες θέλετε. Φυσικά, πολύ μεγάλη προσοχή στα έξοδα. Πολύ μεγάλη προσοχή, διότι ένας μήνας πολύ ιδιαίτερος, πάρα πολύ περίεργος, και ειδικότερα για εσάς που είστε και ένα ζώδιο που σας αρέσει να ξοδεύετε εδώ που τα λέμε, μπορεί να αποδειχτεί αρκετά ιδιαίτερος για έξοδα. Ελάτε να ξεκινήσουμε. Θέματα λοιπόν γενικότερα υγείας, θέματα σχέσεων, θέματα επαγγελματικά, οικονομικά, καριέρας, όλα αυτά και μία από τις αυτές εδώ πέρα τις πυθαγόριες αριθμολογικές, ωραία, τις οποίες, είπαμε, τις προσθέτετε, αν θέλετε βέβαια, ή παίρνετε το μήνυμα ή τις προσθέτετε στο δρόμο ζωής σας. Δεν είναι υποχρεωτικό, το αφήνουμε έτσι για να μην μπερδευτούμε κιόλας. Ο δρόμος ζωής βγαίνει πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, προσθέτετε απλά. Και να επιλέξουμε τώρα και να διάλεξε μια κάρτα για εσάς, τους Ταύρους, Ταυρίνες, για το μήνα Ιούνιο με σημαντικά μηνύματα τα οποία σας επηρεάζουν και χρειάζεται να γνωρίζετε. Ωραία. Για να δούμε λοιπόν εδώ. Ελάτε. Πάμε. Θέματα γενικότερα υγείας. Ναι. Πολύ δυνατή υγεία. Πολύ καλά, όμως. Εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι ότι κάνουμε και κινήσεις τέτοιες ώστε να κάνουμε πρόληψη. Προλαμβάνουμε λοιπόν την υγεία μας. Εδώ όμως δείχνει πολύ δύναμη, επιτυχία και αστρολογικά ούτως ή άλλως με αυτό συντονίζεται και αριθμολογικά πολύ καλά όσον αφορά σε θέματα υγείας. Ή τα ξεπερνάτε πολύ εύκολα. Εννοείται βέβαια, ψαχνόμαστε έτσι, δεν το αφήνουμε. Το επόμενο είναι γενικότερα σχέσεις, η επόμενη κάρτα. Στις σχέσεις εδώ, αν είστε τώρα γυναίκα, δείχνει μια μοναξιά, δείχνει μια μοναχικότητα. Θέλετε ο Ιούνιος σας βρίσκει αρκετές γυναίκες τώρα από εσάς να είστε αρκετά, έτσι, να θέλετε λίγο το, την... Και γενικότερα σαν ενέργεια δείχνει ότι θέλετε λίγο εσείς οι γυναίκες να είστε σε μία ας το πούμε μοναχικότητα, μία μικρή απομόνωση για να μπορέσετε να καταλάβετε τι γίνεται με την ερωτική σας ζωή, τι γίνεται με τα συναισθηματικά, τι γίνεται με τα θέματα της αγάπης και αυτό θέλετε να κατασταλάξετε, έτσι, να έχετε ένα απόσταγμα. Καλή κάρτα, δεν είναι κακή κάρτα, διότι θα σας δώσει τον απαιτούμενο χρόνο που εσείς χρειάζεστε. Το άλλο, το οποίο είναι σημαντικό, είναι για τους άντρες τώρα. Αυτό σημαίνει ότι για εσάς συντονίζεστε με μία θηλυκή ενέργεια η οποία είναι καλή και είναι εκεί για εσάς για να σας βοηθήσει. Μπορεί να είναι η νέα γνωριμία, μπορεί να είναι επίσης η μητέρα σας, γιατί είναι μια μητρική φιγούρα, ή μια νέα γνωριμία αρκετά όρημη, αρκετά προσγειωμένη και μια γυναίκα η οποία φροντίζει, μπορεί να σας δώσει φροντίδα. Και βεβαίως ταιριάζει και με το ζώδιό σας. Δηλαδή γυναίκες γης, έτσι, ή οροσκόπο. Σε θέματα τώρα επαγγελματικής φύσεως για εσάς τους Ταύρους, έχει βγει μια άλλη γυναίκα. Αυτή εδώ πέρα είναι μια βασίλισσα κούπα. Εδώ έχουμε άλλη ενέργεια. Έχετε αρκετές βοήθειες. Στα επαγγελματικά θέματα, εδώ είναι μια γυναίκα. Γυναικεία φύση μπορεί να είναι προϊσταμένη, μπορεί να είναι αυτό που λέμε γενικά ο συντονισμός, η δουλειά, η εργασία που έχει μέσα τη θετική, έχει, συγγνώμη, τη θηλυκή δόνηση. Εδώ είναι το συναισθηματικό κομμάτι. Εδώ δημιουργούνται θέματα συναισθηματικής φύσεως τα οποία
για κάποιους από εσάς. Είτε συναισθηματικά στα θέματα εργασίας θα είστε εντάξει και ασφαλείς, είτε μπορεί να δημιουργηθούν κάποια θεματάκια τα οποία χρειάζεται να πάτε βαθύτερα να ψάξετε με το ένστικτο για το τι συμβαίνει. Σε θέματα τώρα, αριθμολογικά, έχει βγει ο αριθμός 10. Δεν είναι τυχαίο διότι έχουμε πολύ ωραίους συντονισμούς, γιατί εδώ πέρα έχουμε το 10, είναι το 1. Θα χρειαστεί αρκετοί ταυρίνες από εσάς να κάνετε, είναι το 15άκτινο, να αλλάξετε την τύχη σας. Αυτή εδώ πέρα η διαδρομή λοιπόν με αυτές τις ενέργειες σημαίνει μπορεί να είναι αλλαγή επαγγελματικού περιβάλλοντος. Μπορεί να σημαίνει ότι θέλετε εσείς να αλλάξετε επαγγελματικό περιβάλλον. Μπορεί να σημαίνει ότι μπορεί να σας έχει γίνει μια πρόταση για αλλαγή επαγγελματικού περιβάλλοντος και ίσως παρόλο που έχουν πέσει διαφορετικά, διότι οι σχέσεις γενικότερα, είτε ερωτικές ακόμα και επαγγελματικές, έχουν μια βαθύτητα. Μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε είτε αυτήν, να σας το πω έτσι, λίγο να το απλοποιήσουμε σε θέματα εργασίας. Γιατί εδώ βγήκε τελικά θέματα εργασίας, σας απασχολούν πολύ τα επαγγελματικά. Όμως είναι μια πολύ καλή κάρτα, είναι το 15άκτινο, είναι από τις πολύ όμορφες, πολύ καλές κάρτες. Κοιτάξτε τι όμορφα χρώματα έχει πάνω. Για αρκετές επιτυχίες, αρκετές από εσάς συντονίζεστε με επαγγελματικές επιτυχίες. Είναι το 1 εδώ, αν θέλετε το προσθέτετε στο δρόμο ζωής για να μπορέσετε να έχετε μια καλύτερη αποτύπωση και μια καλύτερη ενέργεια και αλχημική κατάσταση για τον μήνα Ιούνιο, ο οποίος είναι ένας πολύ πολύ σημαντικός μήνας. Πάμε στο διάλεξη μια κάρτα. Όσοι επιλέξατε την πρώτη λοιπόν, είναι το 7, ναι. Εδώ θέλω να δείτε αυτή την κάρτα που έχει ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο, πολύ βαθύ νόημα. Είναι το 7 πεντάκτινο, το 7 μπαστούνι. Τα 7 μπαστούνια εδώ δείτε, αυτά πηγαίνουν σχεδόν απειλητικά απέναντι σε αυτή, δείτε την όμορφη αυτή εικόνα, η οποία όμως μέσα από διαλογισμό, μέσα από προσευχή, μέσα από εσωτερική δύναμη καταφέρνει και δεν την επηρεάζει τίποτα. Φαίνεται ότι αρκετές από εσάς θα είστε σε αυτό το σημείο, θα μπορέσετε να φτάσετε σε αυτό το σημείο να μην μπορεί κάποιες καταστάσεις να σας χαλάσουν την εσωτερική ηρεμία. Και ξέρετε, όταν έχετε καλύτερη εσωτερική ηρεμία, μπορείτε και εσείς να πάρετε πολύ καλύτερες αποφάσεις. Εδώ ακούτε την καρδιά σας και έχετε και τη δύναμη να τους αντιμετωπίσετε. Είναι αντίζηλοι, είναι εχθροί, είναι αυτοί οι οποίοι θα σας ζηλεύουν, είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν ίσως να σας κάνουν κακό, όμως νικάτε στο τέλος. Μπορείτε και το αντιμετωπίζετε. Όσοι επιλέξατε το δεύτερο πακέτο, είναι μια πάρα πολύ όμορφη κάρτα η οποία είναι πολύ πολύ κοντά σε εσάς, διότι είναι η Αφροδίτη εδώ πέρα που είναι ο πλανήτης σας και δείχνει την εγκυμοσύνη. Θέλετε τώρα το καλοκαιράκι αυτό, θα γίνει τίποτα περίεργα? Μπορεί όμως να σημαίνει και συμβολικά. Μπορεί να σημαίνει ότι σε ένα συμβολισμό θα έχετε νέες ιδέες, θα έχετε νέα πράγματα, θα είστε αρκετά ελκυστικές, φαίνεται ότι διατηρήσατε τη σιλουέτα σας αυτό το, ας το πούμε, αυτό το διάστημα. Αν είστε άντρας, σημαίνει ότι και εσείς έχετε πολλές νέες ιδέες που θέλετε να υλοποιήσετε, πολλά όμορφα πράγματα, όμως συντονίζεστε με κάτι καινούριο ή μπορεί να βρείτε και τον έρωτα της ζωής σας τον Ιούνιο. Μία πολύ όμορφη γυναίκα, μία πολύ έτσι γυναίκα που με την γοητεία της εσάς τους άντρες και αυτή θα σας γοητεύσει. Όσοι επιλέξατε λοιπόν την τρίτη κάρτα, βγαίνει πάλι αυτός εδώ πέρα, είναι ο Διαβολάκος. Λοιπόν, προσοχή, διότι εδώ τι έχουμε, εδώ έχουμε καρμικές σχέσεις και εσείς είστε εγκλωβισμένοι σε μία καρμική σχέση ή σε καρμικά γεγονότα, καρμικές καταστάσεις, είτε επαγγελματικής φύσεως, είτε και ερωτικής φύσεως, στα οποία προσπαθείτε να απεγκλωβιστείτε και αρκετά εμπόδια όσον αφορά στη δική σας πορεία βεβαίως, γιατί εντείνονται τα καρμικά γεγονότα σε αυτή την πανσέλινο, η οποία γίνεται στον καρκίνο, και βεβαίως πιο μετά που έχουμε, ηλιακή μας έκλειψη. Ωραία. Πάμε να τα μαζέψω για να ξεκινήσουμε να πάμε στο επόμενο ζώδιο. Λοιπόν, πείτε μου, εσείς οι Ταύροι, πώς σας φάνηκε, ελάτε πείτε μου. Ταύροι, Ταυρίνες, Δεν νομίζω όμως να έχετε και παράπονο, γιατί οι λεπτομέρειες εδώ, είδατε, είναι
Κατευθείαν, βγαίνουν κατευθείαν. Και μ' αρέσει που συντονίζονται και με τα υπόλοιπα χαρτιά. Αυτό σημαίνει πολύ καλή συντονισμή. Εντάξει. Κάνω καλή δουλειά, ρε παιδιά, εντάξει. Πάμε, φίλοι μας, να ευχαριστήσουμε τους Σταύρους. Το παίρνω αυτό, θα δείτε το φανταστικό τώρα εφέ. Και ελάτε να δούμε το ζώδιο των Διδύμων. Ανακατεύω. Οι Δίδυμοι, λοιπόν, λίγο αστρολογικά να πω τι συμβαίνει για τους Διδύμους. Έχουμε κλίψεις. Φυσικά τους επηρεάζουν. Τώρα θα μου πείτε πώς τους επηρεάζουν. Υπάρχει μία μίξη εδώ πέρα. Επηρεάζονται πάρα πολύ. Επηρεάζονται σε βαθύτατο επίπεδο και θετικά και αρνητικά. Αλλά όμως τι γίνεται. Το θετικό υπερτερεί διότι έχουμε την Αφροδίτη. Αυτή η Αφροδίτη σας βοηθάει εσάς το ζώδιο των Διδύμων. Είτε ζώδιο είτε οροσκόπος. Και πάμε να δούμε. Θέματα υγείας, τι προσέχουμε, να προσέξουμε λιγάκι. Θέματα σχέσεων, τα οποία βέβαια έχουμε και αρκετά καρμικά φαινόμενα αυτό το διάστημα. Και επαγγελματικά καριέρας. Να συνεχίσω με το διάλεξε μια κάρτα. Με αυτές τις όμορφες κάρτες, διάλεξε λοιπόν μια κάρτα. Α, το έκανα λίγο ανάποδα εδώ. Έτσι το θέλατε εσείς, οι Δίδυμοι φαίνεται. Και μετά η αριθμολογική αλχημική. Ωραία. Και μία από τις αριθμολογικές. Ωραία. Να ανακατέψω λιγάκι και να επιλέξουμε εδώ. Εδώ πέρα. Για να δούμε, παιδιά. Για να δούμε για σας τους Διδύμους. Τι σας επιφυλάς. Είπαμε λοιπόν ότι επηρεάζεστε, έχετε εύνοια, είπαμε, στα επαγγελματικά, δεν ξέρω αν το είπα, στα επαγγελματικά, αλλά και αρκετή κούραση. Και επειδή είναι ένας μήνας έντονος, γι' αυτό κάνω και λίγα θέματα υγείας, ωραία, ολοκληρώσεις, καλά πράγματα σε θέματα υγείας, προσέξτε λίγο κάποια κληρονομικά πράγματα που μπορεί να έχετε. Κάποιες κληρονομικές, ας το πούμε έτσι, ασθένειες, κάποια αυτά, δώστε λίγο προσοχή, μην το αμελήσετε. Τι να κάνουμε, διότι συμβαίνουν και αυτά, αλλά σε γενικές γραμμές συντονίζεστε με κάτι πάρα πολύ καλό, διότι έχει να κάνει με το 10 που γενικά στα ταρό το 10 πεντάκτηνο είναι ένα πολύ θετικό χαρτί, πολύ ιδιαίτερο χαρτί. Πολύ καλά λοιπόν σας βρίσκω σε θέματα, ας το πούμε, υγείας, μπορεί να είναι και η ψυχική υγεία εδώ, μπορεί να είναι η σωματική υγεία, η νοήτικη. Εννοείται δεν αφήνουμε την κλασική ιατρική, διότι εδώ σημαίνει και πρακτικά πράγματα. Το επόμενο που έχει να κάνει με σχέσεις. Οι σχέσεις λοιπόν εδώ είναι ιδιαίτερες για σας και περίεργες. Κάποιες σας βρίσκει αυτός ο μήνας ειδονήσεις, δηλαδή αυτού του μήνα στα θέματα σχέσεων, να κάθεστε. Να περιμένετε και να λέτε κάνε εσύ την κίνηση αν θέλεις ή ξεκαθάρισέ μου εσύ τι θέλεις. Αναπολύτε το παρελθόν αρκετοί αρκετές από εσάς και ψάχνετε μέσα σας να βρείτε κάτι αξιόλογο. Προσέξτε, θέλετε κάτι το οποίο να έχει αξία, κάτι το οποίο να σας καταλαβαίνει, έναν άνθρωπο να σας καταλαβαίνει το συναισθηματικό σας κόσμο. Εσείς οι Δίδυμοι, οι Διδυμίνες, είστε ένα πολύ ιδιαίτερο ζώδιο, πάρα πολύ καλό ζώδιο, πολύ ωραίο ζώδιο, το οποίο όμως παρεξηγείστε λόγω του τρόπου σκέψης καμιά φορά. Ή συνήθως αυτά τα σκαμπανεβάσματα στη διάθεσή σας, διότι εδώ είναι και η διάθεση. Όμως είστε ένα πολύ όμορφο, πολύ αξιόλογο ζώδιο. Εδώ τώρα σημαίνει ότι ναι, μπορεί να υπάρξουν ευκαιρίες από το πουθενά ή ευκαιρίες από το παρελθόν που έρχονται πάλι στο προσκήνιο. Τώρα βέβαια εννοείται ότι εσείς πρέπει να το δείτε και εσείς θα βολιδοσκοπήσετε την κατάσταση για το τι θέλετε να κάνετε. Το επόμενο που έχουν να κάνουν με τα επαγγελματικά και ευνοείστε βεβαίως και ευνοείστε πάρα πολύ στα επαγγελματικά και θα μπορέσετε να δώσετε ισορροπίες ή να εξορροπήσετε επαγγελματικά σας παρόλες τις δυσκολίες που υπήρχαν όλο αυτό το διάστημα. Εδώ υπάρχει μια εξορρόπηση. Και έχετε και μία, μάλιστα αρκετοί αρκετές από εσάς θα έχετε και μία καλή, ας το πούμε, επαγγελματική επάνωδο όπου τα πράγματα τελικά, τώρα δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, είναι λίγο σταθερά, δεν αλλάξαν και ιδιαίτερα. Άλλαξαν, αν θέλετε, μπορεί να αλλάξαν κάποιες διαδικασίες, αλλά ας το πούμε, το γνωστό περιβάλλον είναι εκεί, δεν έχει ιδιαίτερα αλλάξει για αρκετούς αρκετές από εσάς. Αριθμολογικά να το δούμε. Και εδώ έχουμε ένα πολύ καλό χαρτί, είναι το 7 μπαστούνι, το οποίο και εδώ σας καλεί, προσέξτε για θέματα υγείας ή αν δουλεύετε εσείς σε τομείς, σε θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία, νοσοκομεία, σε ιατρία ή οτιδήποτε άλλο, χειρίζεστε μηχανήματα,
προσέξτε το λιγάκι εδώ πέρα, δώστε μια ιδιαίτερη προσοχή, να είστε αρκετά προσεκτικοί γιατί αυτό λέει το 7 και επίσης σημαίνει ότι πρέπει να σκεφτείτε πολύ καλά αυτό τον μήνα τον Ιούνιο τι θέλετε να κάνετε για μετέπειτα. Είδατε, εδώ είναι ηλιακό κομμάτι, εδώ έχει να κάνει πολύ ήλιο, έχει να κάνει με πολύ φως. Ανάλυση, εδώ θέλει μια ανάλυση, πού θα πάω. Και βέβαια εννοείται ότι αν θέλετε προσθέτετε αυτόν τον αριθμό, το 7, στο δρόμο ζωής σας για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στο site μου ή στο βιντάκι το οποίο έχω φτιάξει. Πάμε να δούμε λίγο το διάλεξε μια κάρτα. Για να δούμε εδώ τι μας επιφυλάσσει, τι έχει να σας πει. Το 1 είναι ο βασιλιάς, ο βασιλιάς Πεντάκτηνο. Ένας άντρας λοιπόν, ο οποίος είναι ζώδιο γης ή έχει οροσκόπο γη ή πολύ γη στο οροσκόπιό του, είναι εκεί και σας βοηθάει. Μπορεί να είναι επίσης και μια νέα γνωριμία. Δυνατός, σίγουρος, με αυτοπεποίθηση, βέβαια, δεν είναι από τους γρήγορους, ο οποίος θα κάνει γρήγορες κινήσεις σε θέματα αγάπης. Μπορεί πάντως ένα πρόσωπο το οποίο θα σας βοηθήσει, αλλά ό,τι και να είναι όμως, να το γνωρίζετε, εγώ καιρή με δίδυμη είναι ένα πολύ ιδιαίτερο καρμικό σχήμα. Μπορείτε να δείτε τα βιντεάκια τα οποία έχω να κάνει για δίδυμες ψυχές και δίδυμες φλόγες και ψυχές και ένα άλλο βιντεάκι που έχει να κάνει με τα αστρολογικά ταιριάσματα. Μπορείτε να τρέξετε εκεί για πολύ περισσότερες πληροφορίες. Αυτό είναι πολύ καλό. Αν είστε τώρα άντρας και έχετε επιλέξει, αυτό τώρα σημαίνει ότι υπάρχει κάποιος φίλος, φίλη ή ένας πατέρας ο οποίος σας αγαπάει και είναι εκεί και σας προσέχει και σας δίνει κατεύθυνση και οδηγίες. Στο επόμενο, όσοι επιλέξατε τη δεύτερη κάρτα. Α, μάλιστα. Εδώ τώρα έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση. Είναι το πλήγωμα. Αρκετές από εσάς είστε αρκετά πληγωμένοι. Και θέλετε να ήρθε αυτό στην επιφάνεια τώρα για να σας δικαιώσει και να σας πει ναι, έτσι είναι, έχεις πληγωθεί. Έχετε πληγωθεί από το παρελθόν. Έχουν γίνει κινήσεις και πράγματα και σας έχουν πληγώσει. Αλλά τι γίνεται όμως μετά από αυτή την κάρτα. Εδώ τώρα, επιτρέψτε μου, γιατί αυτή είναι έτσι η κατάσταση και το καλή. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει, να καλέσω αυτό εδώ πέρα. Και αυτή η κάρτα έρχεται να σας ενισχύσει, να σας βοηθήσει και να σας δώσει μια κατεύθυνση. Και να σας πει, ναι, okay, πληγώθηκες, αλλά νιώθεις ότι είσαι φυλακισμένος, φυλακισμένη. Ή νιώθεις τον εγκλωβισμό. Νιώθεις ότι δεν έχεις πουθενά να πας, ότι είσαι μόνος σου, μόνη σου, ότι πέρα ότι έγινε αυτό που έγινε, αλλά δεν έχεις τον ήλιο μοίρα, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι εδώ σε καλεί να βγεις από τα δεσμά που εσύ έχεις βάλει να απελευθερωθείς. Άρα μιλάμε για απελευθέρωση από ένα πλήγωμα. Όσοι επιλέξατε λοιπόν, το σιώνω λίγο, ξέρετε, είναι η τρέλα του τελειομανή, λοιπόν, η αιμονή του τελειομανή. Όσοι λοιπόν επιλέξατε την τρίτη κάρτα, είναι το αστέρι, είναι η ελπίδα. Έχετε ανάγκη από ελπίδα, να ακούσετε ελπιδοφόρα μηνύματα αυτή την περίοδο. Και έρχεται εδώ το αστέρι να σας τα δώσει, να σας πει ναι, υπάρχουν δυσκολίες στη ζωή, καμιά φορά δεν έρχονται όπως τα θέλουμε, αλλάζουν οι δονήσεις, αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν οι ενέργειες, αλλά όμως το τέλος. Αγαπημένη μου, δίδυμε, δίδυμήνα, αλλάζουν. Το σύμπαν αλλάζει, όλα σε αυτόν τον κόσμο τα πάντα ρίπουλεν, όλα αλλάζουν. Και εδώ σου δίνει μια ελπίδα αυτή η κάρτα για να μπορέσεις να προχωρήσεις με δύναμη και να σκεφτείς πολύ καλά, να σκεφτείς πολύ καλά τον Ιούνιο, με τι ενέργειες θέλεις να μπεις και τι θέλεις να κάνεις και πού θες να πας. Πάρα πολύ ωραίο. Να συνεχίσουμε λοιπόν, να τα μαζέψω για το επόμενο ζώδιο μας. Και θα πούμε στους καρκίνους που οι καρκίνοι λοιπόν, θα τα πούμε βέβαια, επηρεάζονται αμεσότατα και κυρίως σε θέματα οικογένειας. Αλλά δεν βιάζονται οι καρκίνοι, γι' αυτό το είπα. Θα δείτε τώρα σιγά σιγά ένα εφέ, όπου μπαίνουν στο ζώδιο των καρκίνων. Και πολύ ωραία, ήρθαν λοιπόν οι καρκίνοι. Εδώ έμπλεξα λίγο την καρτούλα μου, δεν πειράζει. Τα βάλα αλλού για αλλού και πάμε να ξεκινήσουμε. Για τους καρκίνους, λίγα αστρολογικά δεδομένα να έχετε. Υπάρχουν αρκετά προβληματάκια. Αυτός ο μήνας μπορεί να σας δημιουργήσει σύγχυση ή και αρκετές ανησυχίες. Εκείνο όμως τελικά θα μπορέσετε όμως να καταφέρετε να έχετε την ηρεμία που θέλετε μέσα από ίσως γεγονότα τα οποία μπορεί να γίνουν, αρκεί εσείς να είστε παρόντες αυτά τα γεγονότα και να πάρετε κάποιες πρωτοβουλίες. Επηρεάζεστε άμεσα και πάμε να δούμε θέματα λοιπόν υγείας,
θέματα σχέσεων και θέματα επαγγελματικά, οικονομικής φύσεως και καριέρας. Πάλι από εδώ, αυτό μου βγήκε να κάνω σαν πρώτη κίνηση, οπότε θέλετε κι εσείς οι καρκίνοι πάρα πολύ το διάλεξε μια κάρτα να δείτε ποιο δρόμο θα ακολουθήσετε, τι δρόμοι ανοίγονται για εσάς μέσα από αυτό. Έλατε να το δούμε. Και εδώ, ωραία. Και πάμε και στις Πυθαγόρειες αριθμολογικές. Με μια κάρτα η οποία είναι σημαντική αριθμολογική για εσάς. Ξεκινάμε λοιπόν. Σε θέματα γενικότερα υγείας, τι έχουμε. Έχουμε πολύ καλές δονήσεις, πάρα πολύ καλά πράγματα. Έχουμε αρκετή τύχη, ίσως αλλάζουν, ίσως αν είχατε μία, κάτι, δεν ξέρω τι, μια ασθένεια, δεν ξέρω τι, φαίνεται ότι, δεν λέω ότι συμβαίνει για όλους, για να μην γίνονται παρεξηγήσεις, για αρκετούς από εσάς φαίνεται ότι αλλάζει, εδώ είναι ο τρόπος της τύχης, έχετε αρκετή τύχη λοιπόν. Τώρα, μπορεί να είναι και θέματα επίσης και ψυχικής υγείας ή να βρείτε την ηρεμία την οποία θέλατε, έτσι. Γι' αυτό που είπαμε προηγουμένως και την ηρεμία η οποία επιτέλους κάτι σαν να αλλάζει που λένε. Σε θέματα τώρα σχέσεων για εσάς τους καρκίνους, γιατί ναι, βεβαίως, βεβαίως. Εδώ είναι η οικογένεια, εδώ βγαίνει μια οικογένεια. Για τις γυναίκες υπάρχει μια μητρική φιγούρα. Μπορεί να θέλετε να είστε κοντά σε μια μητρική φιγούρα ή σε μια φίλη σας, σε μια γυναικεία φύση, εν πάση περιπτώσει, η οποία σας βοηθάει πάρα πολύ και είναι εκεί για εσάς για να σας βοηθήσει. Αν είστε άντρα σε θέματα σχέσεων, σημαίνει. Να συνεχίσω κάτι για τις γυναίκες εδώ. Εδώ για τις γυναίκες σημαίνει επίσης και βοήθειες και συμβουλές από καλή φίλη όσον αφορά τι να κάνετε για ερωτικής φύσεως θέματα. Οι άντρες σημαίνει ότι μπορεί να γνωριστούν με μια τέτοια γυναίκα ή πάλι επίσης μπορεί να είναι μια μητρική φιγούρα η οποία σας βοηθά γιατί μπορεί να σας κάνει ένα άνοιγμα. Πάντως εδώ πάλι βγαίνει θέματα οικογένειας γενικά και πρέπει να ρίξετε το βάρος σας αυτό το μήνα όντως σε θέματα οικογένειας. Ευνοούνται βέβαια οι νέες γνωριμίες εδώ ή εσείς είτε άντρας είτε γυναίκα είστε σε ήδη σε γνωριμία πρέπει να δείτε τη σταθερότητα της σχέσης. Ποια είναι η ποιότητα της σχέσης, αν έχει μια σταθερότητα αυτή η σχέση ή είναι με πολλά σκαμπανεβάσματα και πολλές δυσκολίες για να μπορέσετε να τις μαζέψετε. Σε θέματα τώρα επαγγελματικά, καριέρας, οικονομικά, εδώ υπάρχουν αρκετές δυσκολίες. Ναι, υπάρχουν αρκετές δυσκολίες, περνάτε μέσα από αρκετούς άξονες δυσκολιών, μέσα από αρκετά εμπόδια, αρκετές προκλήσεις αυτό το μήνα, γι' αυτό το είπαμε και γι' αυτό αναζητάτε την ηρεμία σας, θέλετε την ηρεμία σας. Γιατί πολλά σκαμπανεβάσματα θα υπάρξουν και συγχύσεις και παρεξηγήσεις αυτό το μήνα και ναι βεβαίως βγαίνει και σίγουρα βγαίνει και πάρα πολύ έντονο στον επαγγελματικό τομέα. Τώρα το θέμα ποιο είναι, μπορείτε να το ξεπεράσετε, ναι. Από τη στιγμή που είστε υγιείς, έχετε την ηρεμία σας, λίγο σε θέματα σχέσεων κάπου έχετε κατασταλάξει και βλέπετε τι γίνεται, έχετε μια σταθερότητα και βλέπετε τι γίνεται, τότε εδώ τα επαγγελματικά μπορείτε να δείτε ποια καλύτερη λύση εσείς μπορείτε να δώσετε και να απεγκλωβιστείτε, έτσι. Για να δούμε τις Πυθαγόριες εδώ τι λένε, γιατί ναι, πολλές αλλαγές. Θα έρθουν πάρα πολλές αλλαγές, έτσι. Εδώ βγαίνει βέβαια, είναι μια μεγάλη αρκάνα, βγαίνει και το γράμμα νι. Ό,τι σημαίνει αυτό για τον καθένα, μπορεί να το δείτε. Είναι βέβαια το 13ο εδώ πέρα γράμμα. Μπορείτε να το προσθέσετε, το κάνετε 4 δηλαδή και το προσθέτετε στο δρόμο ζωής για να έχετε ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες για να δείτε τι συμβαίνει και πώς εσείς συντονίζεστε. Βέβαια ο θάνατος εδώ θερίστης. Σημαίνει ότι κάποια πράγματα μπορεί να αλλάξουν. Κυρίως προσέξτε πάρα πολύ γιατί βγήκε εδώ σε θέματα εργασίας, μήπως κάποιες συμβάσεις τελειώσουν, μήπως κάποιες αλλαγές στον εργασιακό τομέα. Μήπως χρειαστεί να δείτε, να ψάξετε και καινούρια εργασία, να φύγετε από εκεί που είστε, μήπως δείτε ότι δεν σας πληρώνουν. Έχει κάποιες δυσκολίες τέτοιες. Πάμε να δούμε και το διάλεξε μια κάρτα. Εδώ βγαίνει ο κόσμος. Για όσους επιλέξανε την πρώτη επιλογή, είναι μια πάρα πολύ καλή κάρτα, με πάρα πολύ σημαντικές επιρροές, όπου δείχνει ολοκλήρωση πραγμάτων. Δείχνει επιτυχίες εφόσον, γιατί υπάρχει, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω, εφόσον έχετε περάσει με επιτυχία τα μαθήματα που πρέπει να περάσετε, ό,τι είναι να περάσει ο καθένας.
αλλά να είναι μια κάρτα ολοκλήρωσης, είναι μια κάρτα βγαίνω και έξω στον κόσμο, είναι μια κάρτα και κοινωνικοποίησης, είναι μια κάρτα η οποία τελειώνει και ο περιορισμός του Κρόνου, ας το πούμε, διότι εδώ ο Κρόνος έρχεται και λέει «ΟΚ, έγινε ό,τι έγινε, πάρε τώρα το δωράκι σου». Πολύ σημαντικό, πολύ καλή κάρτα. Μπορεί να έχετε αρκετές θετικές εξελίξεις. Εδώ όσοι επιλέξατε αυτό σημαίνει βρίσκω τη δύναμή μου. Εδώ ξέρετε τι σημαίνει. Εδώ σημαίνει από προβατάκι γίνομαι λιοντάρι. Το προβατάκι σημαίνει ότι ναι είναι το αγνό, το καλό παιδί, δεν ξέρω τι, αλλά εδώ όμως εδώ πέρα σημαίνει και μία μεταμόρφωση για αρκετούς από, αρκετές από εσάς που σημαίνει και διεκδίκηση. Σημαίνει θα διεκδικήσω αυτά τα οποία θέλω και σε θέματα σχέσεων και σε θέματα επαγγελματικής φύσεως και σε αυτά τα οποία θέλω να κάνω στη ζωή. Τα διεκδικώ γιατί τα αξίζω. Γι' αυτό μπορεί να δώσετε και τέλος σε κάποια πράγματα. Και μέσα από αυτές τις αλλαγές και μέσα από αυτές τις δυναμικές εννοείται ότι ανακαλύπτετε ότι έχετε αρκετή δύναμη μέσα σας. Δεν είστε αυτό που λένε το ευαίσθητο ζώδιο αυτά. Ναι, βεβαίως είναι ευαίσθητα ζώδια, αλλά δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχουν και δύναμη. Άλλο τον άλλο το άλλο. Άλλο ευαισθησία και άλλο εσωτερική δύναμη. Γιατί τα έχουμε παρεξηγήσει και πάμε και δείχνουμε τη δύναμή μας με τη μυϊκή δύναμη. Εδώ τώρα, για όσους επιλέξαν την τρίτη κάρτα, είναι βάζω στόχους, βάζω σχέδια και είμαι έτοιμος, έτοιμη να πετάξω πραγματικά και να πετύχω τα όνειρά μου σε όλα τα επίπεδα. Είτε έχει να κάνει και στα επαγγελματικά, είτε έχει να κάνει στα ερωτικά, θέλω να πετάξω. Έχω σοφία, ακολουθώ τη σοφία μου εδώ όμως, έτσι έστικτο, σοφία και πηγαίνω εκεί που είναι καλύτερα για μένα και που με δέχονται εκεί. Είναι και ένας βασιλιάς βέβαια εδώ, έχει βγει ο βασιλιάς ξυφών, το οποίο σημαίνει και ολοκλήρωση, σημαίνει και σκέψεις, σημαίνει και συγκροτημένες σκέψεις και εξυπνάδα και σπιρτάδα και βρίσκω λύσεις σε προβλήματα και βγαίνω από τον εγκλωβισμό, έτσι. Αυτό σημαίνει εδώ. Έχω τη δύναμη να σκεφτώ τελικά, να τα βάλω κάτω και να βγω από τους εγκλωβισμούς μου. Πολύ καλό και για εσάς τους καρκίνους, πάρα πολύ καλό. Τι λέτε λοιπόν, για να δω τι λέτε. Μέχρι εγώ να τα μαζέψω τώρα, γιατί ολοκληρώθηκε εδώ πέρα το κομμάτι λοιπόν του καρκίνου, το ζώδιο του καρκίνου. Τι λέτε παιδιά, τι γίνεται. Καλά. Ναι, νομίζω είναι πολύ καλά. Είναι... Κεντάω, ελάτε τώρα, πείτε το σας παρακαλώ να το... να ευλογήσω τα γένια μου. Θα βγουν άλλοι και θα λένε, αχ, ναι, τους βάζει ο Ακάς να του λένε ότι είσαι Θεός, είσαι ήλιος καλοκαιρινός, λοιπόν. Να γελάσουμε και λίγο, να κάνουμε και το χιουμοράκι μας, να κάνουμε όλα γιατί χρειάζεται. Λοιπόν, μαζεύω, ευχαριστούμε λοιπόν το ζώδιο του καρκίνου, μαζεύω, δείτε εσείς το εφέ τώρα το καταπληκτικό. Δεν έχετε παράπονο, Hollywoodiano. Το έχουμε κάνει Hollywood εδώ και πού να δείτε κάποια στιγμή στα live τι έχει να γίνει. Στο επόμενο live θα το κάνουμε σύντομα, θα σας ενημερώσω. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε εγώ να ανακατεύω τώρα τις κάρτες αυτές και να πάμε στο ζώδιο του Λέοντα. Αστρολογικά τώρα υπάρχει ένταση, αρκετή ένταση σε σας, αρκετά νεύρα. Είναι οι δονήσεις του Ιουνίου, όλο αυτό το κλίμα το αστρολογικό το οποίο φτιάχνεται και σας κάνει να έχετε, να προκύπτουν θέματα, να προβληματίζεστε αρκετές έτσι εντάσεις, αρκετά νευράκια, αρκετές συγκρούσεις ίσως και από το πουθενά και από το εκεί που δεν υπάρχει λόγος. Πολύ εκνευρισμός. Όμως, μέσα από τη δική σας την οργάνωση και τα σχέδια που μπορείτε να κάνετε, ευνοήστε. Μπορείτε να βγείτε τελικά ευνοημένοι προς το τέλος βέβαια του Ιουνίου και προσέξτε διότι πολλές κινήσεις που κάνουμε τώρα μπορεί να έχουν αντίκτυπο ένα χρόνο μετά. Ό,τι αποφάσεις πάρουμε τώρα, γι' αυτό βγαίνουν και κάποια τέτοια χαρτιά που λέει σκέψου το καλά. Εδώ λέει ο μάγος σκέψου το καλά. Κάποιες αποφάσεις που θα πάρουμε θα έχουν αντίκτυπο μέσα στη χρονιά ή και σε ένα χρόνο από τώρα. Πάμε. Θέματα λοιπόν γενικότερα υγείας, φυσικά καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να έχετε και κάποιο εσείς οι λέοντες καλό σχέδιο οργάνωσης και να δείτε τι αποφάσεις θα πάρετε και πώς θα το αναλύσετε. Πρέπει να κάνετε και μία ανάλυση των καταστάσεων και το δεδομένο στον οποίο βρίσκεστε αυτή τη στιγμή για να ευνοηθείτε. Για να δούμε τα υπόλοιπα. Το διάλεξε μια κάρτα. Τελικά, το διάλεξε μια κάρτα βγαίνει πρώτα και μετά βγαίνουν οι πυθαγόριες αριθμολογικές.
Εδώ λοιπόν. Εδώ. Και εδώ. Και έχουμε και εδώ τις Πυθαγόρες αριθμολογικές. Για να δούμε τι έχουν να μας πούνε. Ελάτε. Για να αρχίσουμε τώρα για τους λέοντες. Να δούμε. Σε θέματα υγείας λοιπόν, τα πράγματα είναι εξαιρετικά. Υπάρχει ελπίδα. Λοιπόν, όχι. Είναι πολύ καλά. Είναι ένα πολύ καλό χαρτί. Είναι η ευλογία. Είναι η προστασία. Είναι ότι... Βέβαια, να σας πω το εξής, γιατί για να μην γίνονται παρεξηγήσεις. Όταν λέμε προστασία, δεν σημαίνει ότι θα πάω τώρα και θα πιω 15 μπουκάλια, ας το πούμε, ουίσκι και λέω, α, ωραία, μου είπε ο Ακάς ή ο Τάδε, έχω προστασία και θα κάνω ό,τι θέλω. Όχι, δεν ισχύουν αυτά. Εδώ δείχνει ότι με τη δική σας ενέργεια, τη δική σας σύνθεση έχετε προστασία, έτσι. Και βέβαια εννοείται ότι προσέχουμε πάντα, ότι κάνουμε, ακολουθούμε μια υγιεινή ζωή όσο μπορούμε, γιατί προσέχουμε την υγεία μας. Είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Όταν έχουμε υγεία, καταφέρουμε τα πάντα. Η υγεία λοιπόν για αρκετούς, αρκετές από εσάς, δεν λέω ότι είναι για όλους προς Θεού, σημαίνει ότι συντονίζεστε με πολύ ωραία πράγματα. Υπάρχει πολλή προστασία, υπάρχει πολύ καλή έτσι και διάθεση η οποία μπορεί να σας βγάλει και από τον εκνευρισμό τον οποίο είπαμε. Σε θέματα σχέσεων βέβαια, ναι. Σε θέματα σχέσεων περιμένετε εσείς ή είστε σε αναμονή ή μπορεί να γνωριστείτε με κάτι το οποίο θα σας εξητάρει. Να το σας το φέρω υπότις. Έρχεται με πολύ μεγάλο δυναμισμό, υπάρχει και αρκετός ερωτισμός εδώ πέρα, είναι κάτι το οποίο σας αρέσει. Αν είστε άντρα σημαίνει ότι ξυπνάει το πάθος σας, αν είστε γυναίκα σημαίνει ότι γνωρίζετε κάποιον εσείς με πάθος. Πολύ καλή κάρτα, πολύ καλό αυτό εδώ πέρα. Και βέβαια εννοείται ότι υπάρχει αρκετή έντονη ερωτική δραστηριότητα. Έλα, λέοντας, εντάξει λοιπόν, μια χαρά. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό, λοιπόν. Να πάμε σε θέματα καριέρας, γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Λοιπόν, και σε θέματα καριέρας θέλετε να αλλάξετε, θέλετε να μετακινηθείτε. Βρίσκουμε εδώ αρκετούς, αρκετές από εσάς που είστε σε κατάσταση έτοιμοι να φύγετε, να πάτε κάπου αλλού, να πάτε πιο ευνοϊκά και γι' αυτό κάνετε σχέδια. Δείτε εδώ, έχουμε μπαστούνια, τα οποία σημαίνει αρκετή ενέργεια, να είναι φορτισμένο το νευρικό σας σύστημα, είστε αυτό που είπαμε σε αρκετή ένταση, οργανώνετε πράγματα, γιατί εδώ έχει και η οργάνωση, και θέλετε να κάνετε αρκετά πράγματα. Αυτό το καλοκαίρι θέλετε παρόλες τις δυσκολίες να ξεχωρίσετε, να κάνετε αρκετά πραγματάκια. Και φαίνεται ότι υπάρχει όλο αυτό το έδαφος και όλη αυτή η εύνοια. Αριθμολογικά λοιπόν είναι το 9 των ξυφών, είναι, ξέρετε κάτι, εδώ τι σας λέει, τον θέλεις, την θέλεις στο κρεβάτι σου. Είναι θέμα φλερτ, είναι θέμα επικοινωνίας. Πώς θα επικοινωνήσεις, πώς θα τα πεις κάποια πράγματα, έτσι. Γιατί δεν συντονίζονται όλοι όσον αφορά στο κομμάτι της επικοινωνίας. Γιατί κάποιος πάει να το παίξει και καλά, ας το πούμε, μάγκας ή ας πω έτσι ένα αρσενικό στοιχείο, ότι πάω τώρα, θα την πέσω, θα τη ρίξω εγώ, ξέρω τι θα πω, θα βγω και έτσι δυνατός με αυτοπεποίθηση και τελικά καταλήγει σαν τη βρεγμένη γάτα, ας το πούμε. Λοιπόν, εδώ θέλει μια προσοχή στον τρόπο που φλερτάρετε, στον τρόπο που επικοινωνείτε, αλλά επίσης και εννοείται βέβαια να δώσετε κι εσείς μια, ας το πούμε, και όταν σας φλερτάρουνε, και εσείς μπορείτε να κατευθύνετε το κομμάτι για να πείτε ότι σας αρέσει, έτσι. Πολύ καλό. Και εδώ, επειδή είναι και, είναι και το 9, κάτι μπορεί να ολοκληρωθεί, κάτι εσείς ολοκληρώνετε σε όλα τα επίπεδα και για να ξεκινήσει κάτι καινούριο. Εννοείται ότι μπορείτε να προσθέσετε, αν θέλετε, αυτό το νούμερο 9 στον δρόμο ζωής σας για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Στο site μου ή στο βιντεάκι μου. Πάμε τώρα εδώ. Όσοι επιλέξατε την πρώτη κάρτα, είναι τα νέα ξεκινήματα. Κάνετε λοιπόν τα σχέδιά σας, επικοινωνείτε, μπορεί να περάσετε από συνεντεύξεις, μπορεί να έχετε συναντήσεις με κάποιους ανθρώπους. Εδώ δώστε μεγάλη βαρύτητα πώς επικοινωνείτε. Μπορεί το όλο παιχνίδι να παίζετε εκεί. Γιατί είναι τελείως διαφορετικά πώς επικοινωνεί ο ένας, πώς επικοινωνεί ο άλλος. Γιατί πώς στο τέλος επιλέγουν έναν άνθρωπο, όχι μόνο για τις γνώσεις, αλλά για το πώς επικοινωνεί, πώς επιχειρηματολογεί. Εδώ όμως δείχνει πολύ μεγάλη εύνοια και νέα ξεκινήματα. Νέα επαγγελματικά ξεκινήματα. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Δείχνει την εύνοια. Δείχνει τη συνέχεια. Δείχνει ότι εσείς τελικά πετυχαίνετε τους σκοπούς σας, έστω και μέσα από αυτό το ιδιαίτερο δύσκολο περιβάλλον. Είπαμε, η κρίση γεννά
και ευκαιρίες. Όσοι επιλέξατε τη δεύτερη κάρτα. Η δεύτερη κάρτα, συγγνώμη γιατί βγήκε ανάποδα εδώ, είναι πολύ καλή, δείχνει πολύ καλούς συντονισμούς, είναι το 15 άκτινο, μια από τις πολύ καλές κάρτες, βγαίνει από ό,τι βλέπω σχεδόν σε όλα τα ζώδια, σε διάφορες θέσεις. Το 15 άκτινο δείχνει σταθερότητα, δείχνει τη δύναμή σας, η οποία είναι η οικογένειά σας, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Μπορεί να είναι τα παιδιά σας που σας δίνουν δύναμη, μπορεί να είναι τα γατιά σας, μπορεί να είναι τα σκυλιά σας, μπορεί να είναι οι άνθρωποι, μπορεί να είναι η μάνα σας, ο πατέρας σας, μπορεί να είναι η ίδια οικογένεια, το πλαίσιο, όλο πάρτε δύναμη, σας στηρίζουν σε αυτά τα οποία θέλετε να κάνετε ή τα σχέδια τα οποία θέλετε να κάνετε. Μπορεί να σας δανείσουν, να κάνω για μια πλάκα, μπορεί να σας δανείσουν και το σπίτι για να βρεθείτε και με τον λεγάμενο ή τη λεγάμενη και να φύγουν οι άνθρωποι από το σπίτι, να σας αφήσουν μια-δύο μέρες μόνος προκειμένου να απολαύσετε την ενέργεια του ενός και του άλλου νου, ας το πούμε έτσι, και φυσικά εννοείται να απολαύσετε και τη μερέντα που μπορεί να έχετε στο ψυγείο μέσα, να έχετε οπωσδήποτε μερέντα για την υπογλυκαιμία. Εντάξει, δίνει επίσης και ενέργεια αρκετή. Ελάτε, κάνω τώρα πλάκα, καμία διαφήμιση, δεν κάνω καμία διαφήμιση, είναι καθαρά μέσα στα θέματα του χιούμορ που κάνουμε. Λοιπόν, εδώ τώρα η επόμενη κάρτα είναι οι εραστές. Για σας λοιπόν τους λέοντες παίζει πάρα πολύ το ερωτικό κομμάτι. Οι νέες γνωριμίες παίζουν ίσως και οι επανασυνδέσεις εδώ πέρα από ό,τι βλέπω. Εξαρτάται βέβαια από προϋποθέσεις, τι λόγια θα υποθούν και τι επιχειρήματα. Αλλά και οι νέες γνωριμίες και οι... Ελάτε, πολύ καλά. Μην το πολύ λέμε, μην λέω πάρα πολλά πράγματα. Ευνοήστε όμως, γιατί είναι μια πολύ καλή περίοδος για να βγει από μέσα σας αυτό το ερωτικό στοιχείο και φαίνεται ότι βγαίνει σε αρκετές από εσάς. Υπάρχει αρκετή έλξη, αρκετή γοητεία. Πολύ καλό. Ωραία, να τα μαζέψω. Ακούω, εγώ θέλω να σας δω τώρα, να δω τα σχόλιά σας. Τι σχόλια έχετε να μου πείτε. Για να δω, αγαπημένοι μου, αγαπημένες μου, τι γίνεται. Ωραία. Εν τω μεταξύ εγώ γράφω ότι είναι, αν χρειαστεί δηλαδή, στο chat. Και βέβαια εννοείται να ξέρετε ότι θα κάνουμε και πάλι live, θα σας ενημερώσω πότε. Μπορεί να κάνουμε αυτή την Παρασκευή που μας έρχεται θέμα, αφήστε το άγνωστο. Λοιπόν, θα το μάθετε όταν έρθει η ώρα και η στιγμή. Ευχαριστούμε λοιπόν τους λέοντες. Δείτε εσείς τώρα το ωραίο εφέ. Και συνεχίζουμε λοιπόν στο ζώδιο της Παρθένου. Τι συμβαίνει τώρα αστρολογικά για το ζώδιο της Παρθένου. Είναι ένα δύσκολο διάστημα, ιδιαίτερο, όπου χρειάζεται ιδιαίτερα σύνεση, βγαίνουν εδώ. Σας βγήκε αυτό εδώ πέρα, είναι τα όνειρα τα οποία θέλετε να κάνετε και έχετε βέβαια δικαίωμα στα όνειρα και αυτά τα οποία θέλετε να αποκτήσετε. Βλέπετε πολλές φορές ότι ίσως είναι δύσκολο, υπάρχουν εμπόδια. Παρόλα αυτά, αν το βάλετε κάτω, το αναλύσετε και το δείτε, θα φτάσετε στο σκοπό σας. Εδώ τώρα είναι ένα δύσκολο διάστημα, όπως είπαμε, χρειάζεται σύνεση και μεγάλη προσοχή στα έξω. Πάμε να δούμε θέματα υγείας, πάμε να δούμε θέματα αισθηματικά και πάμε να δούμε και θέματα επαγγελματικής φύσης, γενικότερα καριέρα ή όχι. Εσείς λοιπόν τώρα που ήρθε εδώ πέρα να επιλέξω τις Πυθαγόριες, εσείς πήγατε εκεί πρώτα, ωραία. Να δούμε τις Πυθαγόριες, με τι συντονίζεστε, ποιοι είναι οι αριθμοί οι οποίοι παίζουν έναν ιδιαίτερο ρόλο και μετά έχουμε το διάλεξε μια κάρτα. Λοιπόν, διάλεξε μια κάρτα. Η πρώτη κάρτα εδώ πέρα, η δεύτερη κάρτα εδώ πέρα και η τρίτη κάρτα εδώ πέρα. Εντάξει, να σας πω, δεν έχετε παράπονο και ζώδια και διάλεξε μια κάρτα και όλα τα πιάνουν. Έλατε. Και αστρολογίες και αριθμολογίες. Υγεία. Θέματα υγείας. Okay. Λοιπόν, θέλει μία προσοχή εδώ. Μην αμελείτε κάποια πράγματα. Μην τα αφήνετε ή μην φοβάστε να πάτε, ας πούμε, που λένε στο γιατρό, διότι υπάρχει και αυτό. Σε ό,τι και να είναι. Μπορεί να είναι δόντι, μπορεί να είναι ένα χτυπηματάκι, μπορεί να είναι κάτι, μπορεί να χρειαστεί. Πάντως, δώστε προσοχή σε θέματα υγείας γενικότερα. Φροντίστε την υγεία σας. Αυτό είναι το μήνυμα. Δώστε μεγαλύτερη προσοχή στην υγεία σας. Αυτό.
διότι νιώθετε, μπορεί να νιώθετε περίεργα επίσης αυτά. Δώστε μία ιδιαίτερη έτσι σημασία. Δώστε, γιατί να σας πω κάτι, εδώ αυτό δηλώνει ότι όταν κάποιος έχει υγεία είναι πλούσιος. Και πολλές φορές, παρόλο που είστε ένα ζώδιο το οποίο σε θέματα υγείας πολύ αρκετές από εσάς, δίνετε σημασία, δεν το αφήνετε. Εδώ δείχνει και μια ιδέα, μια άποψη που μπορεί να έχετε κάποιοι από εσάς που λένε «Έλα μωρέ, δεν βαριέσαι». Όχι, μην το αφήνετε. Δεν σημαίνει ότι είναι κάτι κακό προς Θεό, απλά λέει ότι προσέχουμε. Σε θέματα τώρα σχέσεων, μάλιστα, εδώ τώρα βγαίνει μια βασίλισσα. Αυτό που μου έρχεται σαν φλασιά περισσότερο, σαν διέστηση, είναι ότι είστε εσείς οι γυναίκες, το γυναικείο στοιχείο, όπου έχετε και ένα είδος μικροαλαζονίας, ένα είδος έτσι, για πες μου πρώτα μεγάλε εσύ τι θες να πεις και μετά θα σε ακούσω, θέματα αποφάσεων που πρέπει να παρθούνε, έχει ένα τουπέ εδώ, να το πούμε έτσι, υπάρχει ένα μικρό τουπέ. Δεν λέω ότι είναι κακό, λέω όμως ότι υπάρχει ένα μικρό τουπέ. Να πω το εξής, θα συνεχίσω αλλά και θα πω κάτι. Αν είστε άντρας, σημαίνει ότι μπορεί να γνωρίσετε, αν είστε άντρα παρθένος, μπορεί να γνωρίσετε μία τέτοια γυναίκα που να ανήκει σε ζώδια του αέρα, να έχει οροσκόπο αέρα, η οποία σας έχει βάλει στο μάτι, σας έχει εγκλωβίσει και άντε αγαπημένα μου παρθενάκια, εσείς να ξεφύγετε από εδώ για το μήνα Ιούνιο. Γιατί μιλάμε για συστηματικά. Να επανέλθω τώρα στις γυναίκες, αισθάνεστε λίγο έτσι πολεμίστριες. Μπορεί να έχετε περάσει πολλά. Μπορεί να ήσασταν σε προβληματικές σχέσεις. Μπορεί η γνωριμία τώρα που έχετε κάνει να σας δυσκολεύει. Αλλά εδώ βγαίνει, φίλε, επέλεξε επιτέλους τι θες να κάνεις με τη ζωή σου. Διάλεξε. Αποφάσισε επιτέλους. Και σας βγαίνει ένα τέτοιο δυναμισμός. Δεν είναι κακός, καλός είναι. Και θα βρεθείτε εσείς να παίρνετε και μάλιστα και τελικές αποφάσεις. Μπορεί να πέσει σε εσάς και να πείτε κόβω, τελείωσε. Δεν συνεχίζουμε. Ή αυτή η καινούργια σχέση, αυτή τη στιγμή που γνωριστήκαμε, δεν κολλάει, δεν μου αρέσει. Φίλε, γεια. Και μπορεί να γίνει. Και μπορεί να το κάνετε, έτσι. Σε επαγγελματικά θέματα βγαίνει εδώ πέρα ένας, ο Ιεροφάντης, ο οποίος έχει έναν τίτλο, Ιεροφάντης σημαίνει έχει τίτλο, έρχονται πράγματα στην επιφάνεια, τα οποία μπορεί να χρειαστεί να επιλύσετε, ή είστε σε ομάδα, μπορεί να είναι επίσης και πανεπιστήμιο, μπορεί να είναι και σπουδές, μπορεί να είναι οι γνώσεις που μπορείτε να αποκτήσετε. Επικεντρώνεστε, φαίνεται κυρίως, σε θέματα γνώσεων αυτή την περίοδο. Αν τώρα είναι επαγγελματικά, κάποιος σε θέση κλείδι παίζει μεγάλο ρόλο για εσάς. Ταιριάζεται όμως, και αυτό είναι μια εύνοια που έχετε, διότι εδώ είναι το ζώδιο του Ταύρου και επειδή δείχνει την εξέλιξη του ζώδιου του Ταύρου, εσείς ως παρθένοι που είστε ζώδιο της γης με το ζώδιο του Ταύρου, κάπου κάπως με κάποιο τρόπο τα ταιριάζετε. Πάτε καλά. Δηλαδή έχουμε καλές εξελίξεις στον επαγγελματικό τομέα. Λέω πάλι, δεν σημαίνει ότι είναι για όλους. Εντάξει. Πιάνουμε συγκεκριμένες ενέργειες, συγκεκριμένα πράγματα, ο καθένας και ο καθένας με ό,τι από αυτά συντονιστεί. Από τις αριθμολογικές τώρα κάρτες έχουμε το 2 κούπα. Ναι, είναι συνεργασίες. Βγήκε και εδώ πέρα οι συνεργασίες. Πολύ σημαντικός ρόλος παίζει για εσάς στο επόμενο διάστημα το κομμάτι των συνεργασιών. Και όχι μόνο, γιατί το 2 κούπα έχει να κάνει και με το ερωτικό κομμάτι. Άρα συντονίζεστε με ωραία πράγματα. Συντονίζεστε με κενές γνωριμίες μπορεί. Για κάντε το αυτό και αριθμολογικά το 2, προσθέστε το στο δρόμο ζωής σας για να δείτε λίγο μια νέα σύνθεση, να δείτε έτσι λίγο τη σύνθεση τι γίνεται και τι σημαίνει και πόσο αυτό μπορεί να σας πάει. Φαίνεται τον Ιούνιο υπάρχουν αρκετές εξελίξεις όπως είπαμε, διότι είναι ένας σημαντικός μήνας. Πάμε στο διάλεξε μια κάρτα. Όσοι επιλέξατε την πρώτη κάρτα, ναι, αρκετοί από εσάς, εδώ έχουμε το 10 μπαστούνι, επιλέγετε να φύγετε από μία σχέση ή από μία κατάσταση γενικά η οποία σας έφερνε πολύ μεγάλο βάρος. Φεύγετε. Δεν μπορείτε άλλο. Δεν το αντέχετε. Και γι' αυτό θέλετε να συνεχίσετε τη ζωή σας μακριά. Απομακρύνεστε. Μπορεί να είναι φίλος, μπορεί να είναι οικογένεια, μπορεί ό,τι είναι για τον καθένα. Βάζετε και λέτε φεύγω. Παίρνω τα μπουγαλάκια που λένε και φεύγω. Όσοι επιλέξαν τη δεύτερη κάρτα είναι το 8 μπαστούνι. Πολύ όμορφα, σημαντικά νέα έρχονται πάρα πολύ σύντομα για αυτά τα θέματα τα οποία σας απασχολούν. Είτε είναι ερωτικής φύσεως είτε είναι επαγγελματικά. Είναι μια πολύ καλή κάρτα και γρήγορα νέα έρχονται μέσα στον Ιούνιο. Μπορεί να περιμένετε μια απάντηση για εργασία. Μπορεί να περιμένετε μια απάντηση για μια εξέλιξη, κάτι. Θετικά νέα όμως έχουμε εδώ. Πολύ καλό. Το επόμενο είναι μια. Η τρίτη κάρτα είναι ο πύργος.
Εδώ επηρεάζεστε εσείς από τον Άρη, ο οποίος φαίνεται προς το τέλος του μήνα μπαίνει στους Ιχθύς, όπου έρχεται να κάνει εκεί λίγο κουλουβάχατα τα πράγματα. Προσέξτε λοιπόν εκεί ξαφνικές αλλαγές ή ξαφνικά πράγματα, αλλά έχετε υπόψη σας όμως ότι πολλές φορές τα κακώς κείμενα πρέπει να διορθωθούν. Ή έχετε υπόψη σας ότι αν είστε σε μια σχέση που δεν πάει άλλο, μήπως τελικά ήρθε ο καιρός κάπως με κάποιο τρόπο να επιληθεί. Ή αν είστε σε μια εργασία που δεν σας καλύπτει πλέον, που δεν τη θέλετε, την κάνετε πολύ ανταγκαστικά και λέτε «Ωχ, Παναγιά μου, που πάω κάθε πρωί». Μήπως ήρθε η στιγμή να δείτε. Αλλά και επίσης σημαίνει και το εξής. Μπορεί κάτι που σας προβλημάτιζε για αρκετό καιρό να μάθετε νέα. Ξαφνικά, έτσι ξαφνικά. Θα μάθετε κάποια νέα. Μπορεί κάποιος από εσάς να σας σοκάρουν. Και να λέτε «Έλα, δεν το πιστεύω». Ή να έχετε αυτή την έκταση δηλαδή. Ή κάποιοι, κάποιες από εσάς να είναι εντελώς ξαφνικό και να πέσετε πραγματικά από τα σύννεφα. Ωραία. Αυτό ήταν. Πάμε. Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Τι λέτε, παιδιά. Μέχρι να τα μαζέψω, να κάνουμε μια μικρή κουβεντούλα. Πάντως βγαίνουν, με βοηθάνε και εμένα εδώ οι κάρτες αυτές. Αυτός ο συνδυασμός είναι πάρα πολύ όμορφος. Λοιπόν, για πείτε μου, έτσι δεν είναι? Σκίζουμε, έλα, σκίζουμε. Ευχαριστούμε και προχωράμε. Ζύγος. Για το μήνα λοιπόν Ιούνιο, για να δούμε εδώ για εσάς τους ζύγους. Εκνευριστικός λίγο μήνας. Περίεργος μήνας. Μπορεί να δημιουργήσει περίεργες εντάσεις από το πουθενά, από εκεί που δεν υπάρχει λόγος. Σας καλεί για προσαρμοστικότητα σε όλα τα επίπεδα. Είτε είναι τα ερωτικά σας, είτε είναι τα επαγγελματικά σας, είτε είναι κάποιες καταστάσεις από το παρελθόν. Πρέπει να προσαρμοστείτε στις συνθήκες. Πάμε λοιπόν, θέματα υγείας. Πάμε, θέματα ερωτικά, συναισθηματικά, αισθηματικά, θέματα επαγγελματικής φύσεως. Ναι, και εσείς θέλετε από εδώ. Οπ, οπ, και δεν στέκονται κιόλας, γλιστράνε. Γιατί, από πού θέλετε να ξεγλιστρήσετε εσείς ζυγοί ζυγίνες, τι, από πού, από ποια κατάσταση. Ωραία. Και έχουμε. Ωραία! Όχι, όχι, όχι. Εγώ θα επιλέξω, συγγνώμη. Ήρθαν όλες τις πληροφορίες. Σας ήρθανε, θέλετε πολλές πληροφορίες να αντλήσετε, αλλά εγώ θα επιλέξω. Όχι, είπαμε. Εγώ θα επιλέξω. Αν είναι δυνατόν. Εγώ θα επιλέξω. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τεντάρο, που μου κάνανε τη χάρη να επιλέξω εγώ. Ωραία. Και πάμε τώρα. Στο διάλεξε μία κάρτα. Διάλεξε μια κάρτα, διότι οι διαδρομές δεν είναι όλες οι ίδιες. Πάμε να δούμε. Για τους ζυγούς. Εδώ. Εδώ. Και εδώ είμαστε. Ξεκινάμε λοιπόν. Ναι. Είναι οι εντάσεις που λέγαμε. Είναι οι δυσκολίες, είναι αρκετά πράγματα τα οποία σας προβληματίζουν, όμως δείτε εδώ, σε θέματα υγείας, μπορεί να ψιλοταλαιπωρηθήκατε λιγάκι, κάνα συναχάκι, κάνα τέτοιο να... όχι τα γνωστά, λοιπόν, το κορονοϊό δηλαδή και αυτά, ή κάτι μπορεί να σας έχει προβληματίσει. Ελάτε όμως να σας πω το εξής. Είπαμε, για αρκετές από εσάς, εδώ δείχνει ότι είστε παλικάρια που λένε, ότι είστε πολεμιστές, πολεμίστρες. Και το έχετε ξεπεράσει ή ξεπερνάτε αυτό το οποίο ήταν ή έχετε σαν πρόβλημα. Τώρα μου έρχεται να πω. Ας το πω και ας το πάρει το ποτάμι. Ακόμα και θέματα πλαστικής επέμβασης. Αν είχατε καμιά ουλή, αν είχατε τέτοιο και ετοιμάζεστε να βγείτε έξω τώρα ή κάνα τατουάζ έτσι και ετοιμάζεστε να βγείτε έξω ας πούμε στις παραλίες και τα λοιπά, μην ανησυχείτε, το τατουάζ θα είναι όλα μια χαρά να το χαριτολογήσουμε λίγο. Λοιπόν, δεν θα φαίνεται άσχημα, δεν θα κοκκινήσει, δεν θα πριστεί. Εδώ τώρα. Στα αισθηματικά τι γίνεται? Α, παίζει κάτι με καρκίνους. Ή παίζει κάτι με ζώδια γενικότερα του νερού. Και μάλλον αμφιταλαντεύεστε τώρα να τον δω αυτόν τον καρκίνο, να την δω αυτή που είναι καρκίνο στο ζώδιο, γιατί αφορά άντρες γυναίκες. Στο ίδιο μήκος κύματος είστε. Αν είστε άντρας ή γυναίκα, είναι θέμα απόφασης. Εδώ κάτι θέλετε να πάρετε μια απόφαση.
για το τι θα γίνει στα ερωτικά σας πάντα, έτσι. Τι να κάνω, τι γίνεται. Α, εδώ υπάρχει και ένταση νοητική, πολύ ψυχική και νοητική ένταση για εσάς. Λοιπόν, εδώ τώρα τι γίνεται, θα επιλέξω, θα κάνω, πού πάω, πάω καλά, με πάμε καλά. Καλό χαρτί όμως, αλλά πρέπει να το πάρετε σαν απόφαση. Σταματήστε δηλαδή να είστε κάπου να αμφιταλαντεύεστε και, ναι, και να τα βάζετε όλα με έναν, να τα περνάτε μέσα από φίλτρα. Δηλαδή και εκείνο και τ' άλλο και θα είναι αυτό και θα είναι και θα προχωρήσει η σχέση. Ποιος ξέρει αν θα προχωρήσει η σχέση, πού μπορείτε να το ξέρετε από τώρα ή σε ένα χρόνο τι θα γίνει. Κάντε αυτό εσάς άμα να προχωρήσετε, μάθετε τον άλλον, γιατί εδώ υπάρχει καλή εύνοια και θα δείτε πώς θα πάει. Στη συνέχεια, έχουμε να κάνουμε επαγγελματικά. Είδατε πώς μετακινείτε. Εγώ το μετακίνησα, okay, αλλά δείχνει εδώ ένα συμβολισμό ότι είναι η μετακίνηση, είναι η κίνηση. Εδώ τώρα, θέματα πνευματικότητας, θέματα συνεργασιών έρχεται στο προσκήνιο, επαγγελματικής φύσεως, κάποιος προϊστάμενος, ο οποίος είναι σε θέση κλειδί. Καλή επικοινωνία, αλλά πρέπει να βρείτε τα κουμπιά. Αυτό σημαίνει πρέπει να βρω λίγο τα κουμπιά αυτού μου. Για το πώς θα επικοινωνήσω και θα περάσω τα θέλω μου, ή το πώς θα με πάρει στη δουλειά, ή πώς θα εξελιχθώ στη δουλειά, έτσι. Διότι ο κάθε άνθρωπος έχει το κουμπί του. Μπορεί να χρειάζεται κάτι εσείς να ξεκουνήσετε, να δείτε, για να έχετε εξέλιξη. Αυτό λέει εδώ πέρα. Μπορεί να είμαι. Ναι, για να έχετε την εξέλιξη. Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Το επόμενο είναι το δύο μπαστούνι, είναι οι συνεργασίες, είναι τα νέα σχέδια, είναι μια πάρα πολύ καλή κάρτα, είναι πολύ ευνοϊκή για εσάς αυτό το μήνα, δείχνει αρκετή εύνοια, τα καταφέρνετε τελικά, οπότε μπορείτε να προχωρήσετε και βέβαια εννοείται προσθέτετε το νούμερο 2 στο δρόμο ζωής σας. Είναι μια πολύ καλή εξέλιξη δείχνει και είναι και ευνοϊκό διότι είναι το 2 και ταιριάζει με το σύμβολο του ζυγού. Που είναι η ζυγαριά η οποία θέλει κάπως τα πράγματα να τα φέρει σε μια ισορροπία. Και εδώ σε θέματα συνεργασιών, μάλλον αυτό που σας λέει σε θέματα συνεργασιών ή σε θέματα σχέσεων είναι και λίγο διπλωμάτης ή διπλωμάτισσα. Έχει και λίγο να ελιχθείς και μετά να αποφασίσεις. Τι να κάνω, είναι και αυτό μες στο πρόγραμμα. Όσοι επιλέξατε λοιπόν τώρα την πρώτη κάρτα, είναι μια πολύ χαρούμενη κάρτα, σημαίνει γνωριμίες. Αν είστε γυναίκα σημαίνει βρίσκω την ελευθερία μου και μέσα από την ελευθερία μου γιορτάζω, αλλά όχι μόνο αυτό, μπορώ και μέσα από μια διαδικασία να γνωρίσω και κάποιους ανθρώπους ή μια νέα σχέση, γιατί εδώ δείχνει κάτι καινούριο όμως και να πάρω πάρα πολύ χαρά. Αν είστε άντρα σημαίνει ότι γνωρίζω μια τέτοια γυναίκα η οποία είναι πολύ χαρούμενη. Αν είσαι άντρας ζυγός δηλαδή, γνωρίζω μια γυναίκα η οποία μπορεί να μου δώσει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Και βέβαια εδώ σημαίνει και πολύ ερωτική, πολύ σαγηνευτική, πολύ γοητευτική. Και αντίστοιχα αν είστε γυναίκα, γίνεστε εσείς αυτό το διάστημα πολύ ερωτικές, πολύ θελκτικές, πολύ όμορφες. Μπράβο κορίτσια, πολύ καλά. Το επόμενο είναι ένας άλλος, βασιλιάς, βασίλισσα. Σε ένα συμβολικό επίπεδο η βασίλισσα βρίσκει το βασιλιά της και το αντίθετο. Εντάξει. Αλλά όσοι επιλέξανε αυτό, αν είστε άντρα σημαίνει είστε αυτοπεποίθηση, έχετε δύναμη και προχωράτε με δύναμη και μπορείτε να κάνετε νέες γνωριμίες που θα σας δώσουν πολύ μεγάλη χαρά. Αν είστε γυναίκα μπορείτε να γνωρίσετε ένα τέτοιο τύπο, ο οποίος ανήκει σε ζώδιο φωτιά. Εσείς θέλετε φωτιά λοιπόν, φωτιά και λαύρα που λένε. Τέρμα τα αστεία, φωτιά και λαύρα. Όχι πια φίλοι, μόνο σεξ. Αυτό λέει εδώ, τέρμα τα αστεία. Ποιοι φίλοι για αυτά, λοιπόν, εντάξει, οκ. Okay. Πολύ, πολύ πάθος, πολύ δύναμη, έλα, πολύ καλά πάμε. Και όσοι έχετε επιλέξει το τρίτο, ναι, γιατί δεν λέω άλλο, διότι έχει να κάνει καθαρά εδώ πέρα με το σεξάκι. Και όσοι επιλέξετε εδώ πέρα το τρίτο, εδώ πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό, μια τελείως διαφορετική ενέργεια, θέσεις θέλετε λίγο την ησυχία σας. Αν επιλέξατε το τρίτο, σημαίνει θέλω την ησυχία μου. Είναι το πιο φιλοσοφέ. Είναι η πιο φιλοσοφέ γυναίκα και ο πιο φιλοσοφέ άντρας, ξέρω εγώ, ο οποίος ασχολείται με την ποιήση, ασχολείται με λογοτεχνία, φιλοσοφία και κουλτούρα και δεν ξέρω τι άλλο. Και λέει καλύτερα μόνος μόνη για να μπορέσω λίγο να καταφέρω να αφομοιώσω Νίτσε. Έλα λίγο να παίξουμε λίγο με το τέτοιο. Εντάξει, οκ. Okay. Εσάς σας έχει πιάσει η μοναξία σας. Εσείς θέλετε λίγο τη μοναξία. Οκ, okay, εντάξει. Δεκτό και αυτό. Αλλά είναι λίγο
Για μην, εντάξει, μπορεί να το θέλετε. Αν το θέλετε πάρα πολύ, μπορεί να θέλετε να απομονωθείτε πραγματικά για να γεμίσετε με δύναμη και ενέργεια. Και είναι σωστό. Και είναι ανεκτό. Πέρα από την πλάκα που κάνουμε και το χιούμορ καμιά φορά, γιατί χρειάζεται και αυτό, εδώ αυτό δείχνει. Δείχνει θέλω λίγο από μόνος. Θέλω να πάω μόνος μου, μόνο μου στην παραλία και δεν θέλω πολλά. Ή να μείνω λίγο μόνο στο σπίτι, να περάσω και μόνος, παρόλο που περάσατε και μία τάση τώρα με όλο αυτό που έγινε. Κάτι κάπως με κάποιο τρόπο θέλετε εσείς να συντονιστείτε με αυτό. Και είναι οκ. Okay. Εντάξει. Ωραία. Έλα, πολύ καλά. Εντάξει. Πάμε όμως. Αρκετά ερωτικά μπορώ να πω ήταν για τους ζυγούς. Και βεβαίως ναι, υπήρχε και μία τάση και για λίγο να είστε κάποιοι... να απομονωθείτε λιγάκι, να τα βρείτε με τον εαυτό σας. Δεν είναι κακό. Μια χαρά είναι και αυτό. Λοιπόν, πάμε. Φύγαμε. Σκορπιοί. Οι σκορπιοί λοιπόν, να πω λίγα πράγματα αστρολογικά, έχουν εύνοια. Έχουν μία εύνοια στα αισθηματικά, χρειάζεται όμως μεγάλη προσοχή και εδώ στα οικονομικά. Έχετε μία τάση για σπατάλες. Βέβαια, αφού κλειστήκαμε, λέμε ρε παιδί μου, πώς θα φύγει όλο αυτό το πράγμα. Για να δούμε θέματα υγείας, για να δούμε θέματα αισθηματικά και θέματα επαγγελματικής φύσεως. Και εδώ θέλετε εσείς από τις Πυθαγόρειες αριθμολογικές να πάμε κατευθείαν. Οπότε να τις επιλέξουμε. Και να πάμε μετά στο διάλεξε μια κάρτα. Ωραία, διάλεξε μια κάρτα εδώ. Για να κάνουμε τη συγκέντρωσή μας, να συγκεντρωθούμε. Εδώ λοιπόν, εδώ και εδώ πέρα. Τι έχουμε. Έχουμε. Α, για να δω τα υπόλοιπα. Για να δω μισό λεπτό, ναι, οκ. Okay. Εντάξει, ήθελα να δω κάτι. Γιατί τα έβαλα εγώ ανάποδα κατά λάθος. Τι έκανα τώρα. Μπορείτε να μου πείτε τι έκανα. Σας το χάλασα. Δεν πειράζει. Αφήστε το. Όσοι είχαν επιλέξει το ένα. Μάλλον θα το κρύψω και θα τραβήξω άλλη μια κάρτα. Όχι, όχι. Και αυτό εδώ πέρα. Για να. Βρε τι γίνεται. Δεν κρατιόσασταν γι' αυτό. Παρασύρθηκα. Παρασύρθηκα, αλλά είναι οκ. Okay. Για πάμε για θέματα υγείας. Πολύ καλά σε θέματα υγείας, θέμα νερού, υπάρχει νερό, πολύ νεράκι να πίνετε, να ενυδατώνεστε, μια χαρά. Πάμε πολύ καλά, πολύ καλή συντονισμή σε γενικό βέβαια πλαίσιο, έτσι. Για θέματα σχετικά με την υγεία σας. Προσέξτε βέβαια, εδώ δείχνει εκνευρισμό από άλλους ανθρώπους. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ή σας εκνευρίζουν ή σας κάνουν να ηρεμείτε πολύ. Αυτό, περισσότερο τα νεύρα δηλαδή. Στο επόμενο τώρα που έχουμε να δούμε και είναι τα αισθηματικά, είναι νέα σχέδια. Ευνοήστε να κάνετε νέα σχέδια στα αισθηματικά. Να πάτε κάπου, να ψάξετε, να κανονίσετε κάποιες διακοπές σε κάποιο νησάκι, κάποιες λιγοήμερες διακοπές με ό,τι μπορεί ο καθένας και με όποιο τρόπο μπορεί, στον τόπο που μπορεί. Αλλά εδώ όμως σημαίνει κάνω σχέδια. Εσείς κάνετε αρκετά σχέδια μέσα στο μυαλό σας. Θέλετε να αλλάξετε κάποια πραγματάκια λοιπόν τα οποία σας απασχολούν. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι εδώ πέρα και αυτή είναι μια κάρτα ερωτικής φύσεως και αυτή, διότι τα ταρό ακόμα και τα κλασικά έχουν και το ερωτικό κομμάτι μέσα. Κάποια στιγμή μπορεί να κάνουν. Και όχι μόνο αυτό, εκδηλώνουν επίσης και, μπορώ να σας το πω, και τι στάσεις. Μιας και είμαστε ξανά ερωτικό ζώδιο που είναι ο Σκορπιός, ακόμα και εκεί και τι στάσεις εκδηλώνουν. Ναι, τα κλασικά, ναι βέβαια. Θα μου πείτε τώρα, μα καλά, είναι δυνατόν ο μάγος, ας πούμε, εκδηλώνει κάτι. Ναι, βεβαίως και εκδηλώνει, βεβαίως και εκδηλώνει, αλλά θα τα πούμε άλλη φορά. Λοιπόν, εδώ τώρα στο επαγγελματικό κομμάτι, ναι, εδώ δείχνει τη μέθοδο, ναι, είναι η εύνοια που είπαμε προηγουμένως. Εύνοια, πολύ καλά στα επαγγελματικά, η μέθοδό σας, η εξυπνάδα σας, η βαθύτητα, η δημιουργικότητα που έχετε, γιατί ο Σκορπιός επίσης σε ένα υγιές επίπεδο μπορεί να βγάλει πολλά λεφτά. Είναι ένα από τα ζώδια ή και οροσκόπος όπου οι σκορπιοί ή οι σκορπίνες μέσα από διάφορες καταστάσεις μπορεί να φτάσουν στο βάθος τους και να βρουν αν να κάνουν και εκείνο, να κάνουν το άλλο και να βγάλουν αρκετά λεφτά. Πολλοί επιχειρηματίες είναι σε αυτό το ζώδιο ή έχουν οροσκόπο. Υπάρχει εύνοια λοιπόν, μην το παραμελείτε. Και βέβαια εννοείται ότι κάποιος μπορεί να είναι και σε μια εργασία ή να βρει εργασία ή οτιδήποτε. Πάμε στις Πυθαγόρειες και είναι ναι. Πολύ καλό. Ναι,
Θέλετε να κρατήσετε τις ισορροπίες, προτάσεις επαγγελματικής φύσεως, προσθέτετε τον αριθμό αυτό, είπαμε, στον δρόμο ζωής, αν θέλετε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Γενικά, πολύ καλές εξελίξεις, επαγγελματικές εξελίξεις. Δεν θα έχετε του κόσμου τις προτάσεις. Δύο προτάσεις θα έχετε, αλλά μία από αυτές θα επιλέξετε εσείς. Όποια σας κάνει καλύτερη στα επαγγελματικά. Σε ένα άλλο επίπεδο, θα έλεγα ότι μπορεί να είναι και η επιλογή που να έχετε και στα ερωτικά. Μπορεί να έχετε γνωριστεί με δύο ανθρώπους, να μιλάτε, να τσατάρετε, να κάνετε και κάπου λέτε, ρε παιδί μου, ποιον από τους δύο τώρα να επιλέγει, ποιος μου κάνει κλικ και κάπως έτσι να γίνει το κονέ που λένε. Εδώ τώρα, στο διάλεξε μια κάρτα που θέλετε τόσο πολύ να βγει. Το ένα είναι αυτό που είπαμε. Μπορεί αρκετοί από εσάς να προέρχεστε από χωρισμό, να προέρχεστε από μια πολύ δύσκολη κατάσταση, από μια άσχημη σχέση, πληγωτική σχέση ή πληγωτικές καταστάσεις, αλλά βγαίνει και ένα άλλο χαρτί, το οποίο είναι ο διαβολάκος. Ναι. Και επεξηγεί στο επακριβώς, παρόλο που την έβγαλα αυτή την κάρτα, ναι, επεξηγεί δύσκολες καρμικές καταστάσεις. Και αυτό τον Ιούνιο δηλώνει, βεβαίως είναι και αυτό εδώ πέρα, δηλώνει ότι δείτε τις σχέσεις γενικότερα, διότι θα υπάρχει σύγχυση, θα υπάρχει ένταση, θα υπάρχουν συγκρούσεις. Προσπαθήστε να κρατήσετε ίσως λίγο τις ισορροπίες. Όσοι επιλέξαν τη δεύτερη κάρτα, είναι το 4, λοιπόν, το 4 μπαστούνι, που πολύ χαρά, παραλία που λένε, πολύ καλά, γνωριμίες, χαρά, το είπα τόσες φορές, δεν πειράζει, χορός, διασκέδαση, ξενύχτη μέχρι το πρωί. Ναι, διότι το θέμα είναι ότι θέλετε να περάσετε καλά, θέλετε να είστε σε γιορτή, κλειστήκατε, δυσκολευτήκατε, ήταν μια περίοδος ιδιαίτερη για σας και θέλετε λοιπόν να μπείτε σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το κλίμα. Σας καλεί λοιπόν να γιορτάσετε με φίλους, με φίλες, να φλερτάρετε, να κάνετε όλο αυτό το στοιχείο το οποίο υπάρχει. Και η τρίτη κάρτα είναι ο κόσμος, ολοκλήρωση, επιτυχίες, ακόμα και δέσμευση μπορεί να είναι εδώ πέρα. Σε ένα επίπεδο είναι τι εύχομαι, τι γίνεται, πώς τα έχω καταφέρει και ναι, σημαίνει και ολοκλήρωση. Δώρα, ολοκλήρωση, επιτυχία, νέες γνωριμίες, βγαίνω έξω στον κόσμο επιτέλους, γνωρίζω νέους ανθρώπους, νέα πράγματα, νέες καταστάσεις. Πολύ ωραίες ενέργειες αυτές, πάρα πολύ ωραίες ενέργειες. Ωραία, λοιπόν, για να τα μαζέψω, να δω εγώ εδώ πέρα τι λέτε στο chat, για σκορπιούς, σκορπίνες, τι γίνεται. Μέσα από αυτές τις ωραίες αναλύσεις που κάνουμε και τα συνδυάζουμε όλα. Και τι δεν συνδυάζουμε? Αστρολογία, αριθμολογία, τάρο, ό,τι θέλετε. Δεν έχετε παράπονο. Δεν νομίζω να έχετε παράπονο. Λοιπόν, προχωράμε τώρα στο επόμενο ζώδιο. Τοξότης. Οι τοξότες λοιπόν, για αυτό το μήνα τον Ιούνιο, θα έχουν πάλι αυτός. Αυτός, αμάν, έχει βγει, θα θα μπιπ όλο τον κόσμο. Γιατί είναι από τις πιο ερωτικές κάρτες. Α, βγήκε ο διάβολος από κάτω. Λοιπόν, αν είναι να κάνουμε λίγο για τους τοξότες βγαίνει εδώ πέρα, να κάνουμε λίγο ερωτική ταρό, ας το πούμε. Είναι σεξ και ξύλο εδώ. Περίεργα παιχνίδια. Εντάξει, λοιπόν. Πάμε, άρε τοξότες, τοξότες, τοξοτίνες είστε. Έχετε μέσα σας τη γοητεία. Και ο άντρας βέβαια έχει το σθένος, έτσι. Το βέλος του. Πού θα ρίξει το βέλος του? Έλατε όμως, να δούμε τώρα αστρολογικά. Περίεργα τα πράγματα για τους τοξότες και τους τοξοτίνες. Είναι ένα δύσκολο προσκήνιο με κάποιες υποθέσεις δύσκολες που προκύπτουν. Υπάρχει ένα παρασκήνιο, προσέξτε το γενικότερα. Η έκλειψη λοιπόν σελήνης στον τοξότη σας επηρεάζει φυσικά άμεσα και προσπαθείτε μέσα από αυτό το περιβάλλον να βρείτε λύσεις σε αυτά τα που σας προβληματίζουν. Σε αυτούς τους τομείς, είτε είναι σχέσεις, επαγγελματικά, ή ακόμα και στο θέμα το ερωτικό στοιχείο, μήπως είναι κάτι το οποίο πλέον λίγο έχει αρχίσει και σας προβληματίζει, γιατί δεν είναι τυχαίο που το είπα. Εσείς θέλετε από εδώ τώρα, μάλιστα, θέλετε να διάλεξε μια κάρτα. Ωραία. Ωραία λοιπόν, για να δούμε. Στο διάλεξε μια κάρτα, τι θέλετε εσείς, εδώ πέρα μία,
δύο, τρεις κάρτες λοιπόν και μία από τις Πυθαγόριες αριθμολογικές. Εδώ, αυτή θέλετε. Για να δούμε. Για να προχωρήσουμε. Τι γίνεται. Θέματα λοιπόν γενικής υγείας. Μια χαρά. Έλα, δύναμη, αξία, δυνατότητες, αυτά με το σπαθί σας. Καλά, μια χαρά πάτε. Δεν χρειάζομαι πολλά. Δύναμη. Και άμα έχετε δύναμη εσείς και ορμή, τι γίνεται. Στο επόμενο. Εδώ, ωραία. Στα ερωτικά, στα αισθηματικά. Έχετε βγει εσείς. Κοιτάξτε εδώ πέρα, δείχνει τη χαρά. Αν δείτε το χαμόγελό της, για να το φέρω λίγο κοντά εδώ στο φως, έτσι να το δείτε. Ναι, γιατί έχω και ειδικούς φωτισμούς, έτσι. Γιατί στούντιο μιλάμε, το έχω κάνει. Εδώ τώρα. Αν είστε γυναίκα, τοξότης, σημαίνει ότι αυτή την περίοδο μπορεί να είστε μόνοι σας, ή αν έχετε και οροσκόπο τοξότη, περάτε μια περίοδο μοναξιάς ή μοναχικότητας, είστε καλά σε γενικές γραμμές, δεν τρελαίνεστε κιόλας και αναζητάτε από αφιψηλού αν τελικά θα βρεθεί κάποιος εκεί έξω, ο οποίος θα τηρεί τις δικές σας προϋποθέσεις. Αν είστε άντρας, τότε, αν είστε άντρας στο εξώτη, τότε σημαίνει ότι πολύ πιθανό είναι μια νέα γνωριμία να έρθει με μια γυναίκα που μπορεί να ανήκει σε ζώδιο φωτιά, συνέχεια οροσκόπο φωτιά. Η οποία με κάποιο τρόπο εσάς θα σας ελκύσει. Μπορεί να είναι Λέων, έτσι. Μπορεί να παίζει να είναι Λέων εδώ. Και θα σας βοητεύσει, διότι θα είναι λίγο μυστήριο, γυναίκα μυστήριο. Στην αντίθετη άποψη τώρα, αν είστε εσείς γυναίκα, είστε εσείς η γυναίκα μυστήριο. Δεν είστε και ο πολύ εύκολος χαρακτήρας, να τα λέμε αυτά. Έχετε πολλές απαιτήσεις σχετικά με το τέρι σας ή με τον άνθρωπο με τον οποίο εσείς θα σχετιστείτε. Οπότε τι σημαίνει εδώ. Εδώ σημαίνει ότι ναι μεν θα μπορεί να δω κάτι το οποίο να μ' αρέσει, αλλά χρειάζεται και μια και ένας χρόνος, και μάλλον χρόνος από ό,τι διαισθάνομαι. Στα επαγγελματικά τώρα, σε γενικό πλαίσιο, είναι ok. Εδώ μπορεί να βγουν κανένα ασφάλειες, μπορεί να βγουν τα όνειρα ναι, που θέλετε να κάνετε, κάποιες ψιλοανασφάλειες του στυλ, ή κάνω όνειρα, ή μπορεί να σημαίνει κάνω όνειρα, βρήκα μια καινούργια δουλειά και κάνω όνειρα, μπορεί να σημαίνει αυτό. Προσέξτε μόνο τις παγίδες, μην σας υπόσχονται πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Αυτό θέλει προσοχή. Και αναλύστε πολύ καλά την κατάσταση. Εδώ τώρα είναι το 15 άκτινο, πολύ καλά, το οποίο σχετίζεται με τα επαγγελματικά. Κυρίως επικεντρώνεις τα επαγγελματικά εσείς οι τοξότες αυτή την περίοδο. Ναι, δεν είναι κακό, γιατί βρίσκεται λύσεις. Γιατί το 10 είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως αστρολογικά, είναι έβρεση λύσεων, επαγγελματικών λύσεων. Τελικά συντονίζεστε πολύ ωραία με αυτό το κομμάτι. Έβρεση λύσεων, τύχη ίσως τα επαγγελματικά. Ό,τι και να είναι, καλά πάμε. Πάμε διάλεξη μια χάρτα. Α, δύο πεντάκτινο. Εσείς λοιπόν στο 2 πεντάκτινο που είναι επαγγελματικά εδώ είναι ότι βρίσκω επιλογές. Μπορώ να έχω επιλογές τελικά ή δημιουργώ επιλογές σε όλα τα επίπεδα. Επιλογές στα αισθηματικά, επιλογές στα επαγγελματικά. Βρίσκω εν πάση περιπτώσει τη διαδρομή μου, βρίσκω τον τρόπο μου. Κάπου με κάποιο τρόπο βρίσκω αυτό που θέλω και κάνω. Είτε είστε άντρας είτε γυναίκα σημαίνει το βρίσκω τελικά. Κάτι βρίσκω, κάτι γίνεται, κάτι ξεκολλάει. Το επόμενο είναι, όσοι διαλέξετε το δεύτερο, είναι κάνω σχέδια για το μέλλον. Αλλά τα κάνω με τον σύντροφό μου. Κοιτάξτε, έχει αφήσει το ραβδί του εδώ. Αυτή η κάρτα σημαίνει, ναι μεν εγώ είμαι εδώ, τον βλέπω που πηγαίνει, να το πω έτσι, για τσιγάρα, ή την βλέπω που πηγαίνει για τσιγάρα, έχει αφήσει τη θέση της, την άβρα της, την ενέργειά της εδώ εκεί και περιμένω να γυρίσει πίσω για να φύγουμε μαζί, να πάμε διακοπές. Να πάρουμε το Volkswagen που λέει ο λόγος και να πάμε διακοπές μαζί. Καλή κάρτα κι αυτή. Γιατί κι αν δεν έχετε σύντροφο ή κάποιον, μπορεί ένας φίλος μετά, μια φίλη να πάτε, αλλά είναι πολύ καλός συντονισμός. Και η τρίτη κάρτα είναι, ναι, είναι η καρδιά σας. Ανοίγει η καρδιά σας, είναι ο Άσος Κυπέλλων, με κάποιο τρόπο, κάποια κατάσταση, κάποιος κάπως κάτι ανοίγει η καρδιά σας. Σας οδηγεί να ανοίξει η καρδιά σας και ίσως και να ερωτευτείτε. Και να βρείτε σε αυτή την όμορφη κατάσταση και να θέλετε μέσα από ένα ωραίο τρόπο να μεταδώσετε αυτή την καρδιά, την όμορφη που έχετε. Ωραία, πολύ ωραία. Για να προχωρήσουμε. Δεν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο. Σε αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ γλυκό. Όσον αφορά για τον Ιούνιο, προβλέψεις Ιουνίου, ζώδια, αστρολογικές, αριθμολογικές προβλέψεις, όλα μαζί. Και ταρό βέβαια. Λοιπόν,
να συνεχίσουμε. Και πού πάμε τώρα? Πάμε στους εγώκερους. Να φύγει. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώκερη. Εγώκερη λοιπόν. Η εγώκερη είναι σε ένα πλαίσιο στο οποίο ανάλογα με τα δεκαήμερα βέβαια ευνοούνται. Δεν θέλει εδώ πέρα έξοδα. Όχι νευρικότητα στα αν θα γίνει τα επαγγελματικά το ένα το άλλο, γιατί υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Υπάρχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις που μπορεί να φέρουν κάποιους προβληματισμούς, αλλά όμως και συμπτώσεις, πολλές συμπτώσεις στον δρόμο που θα έρθουν για βοήθεια όμως. Δηλαδή ενεργοποιείται ένας νόμος εδώ, καρμικός ας το πούμε για τους εγώκερους, ιδιαίτερος, και δεν είναι τυχαίος, διότι εδώ είναι καρμικό αυτό εδώ πέρα, έτσι, ο διάβολος είναι καρμικό, το οποίο αντιστοιχεί σε εσάς, στο ζώδιό σας, και με κάποιο τρόπο λοιπόν μαγικό, γιατί είναι και ο μάγος εδώ, αλλάζει τύχη, αλλάζουν τα πράγματα και ευνοείστε. Βάλαμε την υγεία μας, να βάλουμε τα ερωτικά, να βάλουμε τα επαγγελματικά, καριέρα και δεν ξέρω τι άλλο, οικονομικά. Πάμε μία από τις Πυθαγόριες. Πυθαγόριες λοιπόν, εδώ. Στη συνέχεια, το διάλεξε μια κάρτα. Διάλεξε μια κάρτα λοιπόν. Εδώ. Εδώ. Και εδώ πέρα. Για να δούμε. Εγώ και. Τι σας επιφυλάσσει το μέλλον? Ω, πολύ καλά. Πολύ δύναμη, πολύ ενέργεια, πολύ καλή υγεία, ξεπέρασμα τυχών δυσκολιών, ξεπέρασμα καταστάσεων γενικότερα. Πολύ καλά, στέκεστε πάρα πάρα πολύ δυνατά. Επίσης, εδώ σημαίνει και να εκτόνωση και της σεξουαλικότητας. Σημαίνει, πάμε, έλα, δώστε δύναμη, δύναμη. Πολύ καλά. Το επόμενο είναι τα αισθηματικά. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Είναι ο ήλιος που λάμπει. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που σας βγήκε εσείς λοιπόν η έκλειψη που έρχεται στον Ιούνιο μήνα λοιπόν. Σας δείχνει πολύ, εδώ δείχνει πολύ μεγάλη εύνοια. Οπότε μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε υπέρ σας αυτό το πράγμα. Είναι η ηλιακή έκλειψη που γίνεται στον καρκίνο, αν και είναι από τις δύσκολες αυτές εδώ πέρα. Σας φέρνει μια ασφάλεια, σας φέρνει τύχη πολύ, μια αισιοδοξία, παίρνετε ενέργεια φαίνεται από τον ήλιο κιόλας, από όλο αυτό το πράγμα, και σας κάνει αρκετά δυνατούς και αισιόδοξους και οπτιμιστές που λένε, δηλαδή με αρκετή αισιοδοξία μέσα σας. Και βέβαια εννοείται, πολύ καλά και στα επαγγελματικά μάλλον από ό,τι βλέπω εδώ, και βεβαίως ναι, να το είστε. Βασιλιάδες είστε, έλα. Ο βασιλιάς Κούπα. Ο βασιλιάς Κούπα σημαίνει ή είστε εσείς, αν είστε άντρες, είστε εσείς και έχετε πετύχει μέσα από τις δυνατότητές σας, το ένστικτό σας, μάλλον τη δύναμή σας, αυτά που θέλατε, και στα αρχοντόπουλα που λένε, εντάξει. Ή είστε, συναντάτε αυτό που μου έρχεται, συγγνώμη που κάνω λίγο έτσι παύση, φλασιά μου έρχεται, ή έχετε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι σας βοηθάνε και ανήκουν σε αυτό το ζώδιο του νερού. Γενικά υπάρχει μια περίεργη μίξη αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, όπου αρκετοί εγώκεροι θα βοηθηθούν από ζώδια νερού, στα επαγγελματικά και στα ερωτικά βέβαια. Τα ζώδια νερού, επειδή έχουν πολύ μεγάλη καρδιά, είναι εκεί και τους αρέσει να βλέπουν να μαλακώνουν οι άνθρωποι, και ιδιαίτερα οι εγώκεροι, που καμιά φορά οι εγώκεροι είναι και λίγο σκληροί, είναι σκληροπυρηνικοί, έτσι, εξαρτάται και τις θέσεις των πλανητών βέβαια, αλλά κάποιοι εγώκεροι μπορεί να είναι πολύ ψυχροί, πολύ απόμακροι, πολύ έτσι, πολύ απότομοι, πολύ σκληροί. Εντάξει, οκ. Okay. Εδώ δείχνει ένα μαλάκωμα, άρα έχουμε να μαλακώνουν σαν φύση δηλαδή. Οπότε έχουμε πολύ καλή εύνοια εδώ και καλές εξελίξεις και στα επαγγελματικά και για τις γυναίκες και για τους άντρες. Για τις γυναίκες μπορεί να είναι προϊστάμενος εδώ, για τους άντρες μπορεί να είναι προϊστάμενος εδώ. Και να γίνει μια πολύ καλή και να είναι ένα πολύ καλό άνοιγμα, και αυτός ο άνθρωπος εδώ σας βοηθάει, σας αλλάζει. Όχι μόνο επαγγελματικά, αλλά και σαν άνθρωπο. Να και εσείς σημαντικές αλλαγές. Να και ο ήλιος εδώ πέρα με τις εξελίξεις. Να και εσείς εδώ με τη δύναμή σας. Εξαιρετικό.
Πάμε στις Πυθαγόρες αριθμολογικές, οι οποίες ναι, σας έχουν προδώσει. Εντάξει, οκ, τι να κάνουμε. Όλο τον κόσμο τον έχουν προδώσει. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει προδοθεί. Σας τρώει, σας προβληματίζει, αλλά έχετε υπόψη σας όμως, εντάξει, εδώ υπάρχουν και ένα γράμμα μη το οποίο έρχεται να σας βοηθήσει. Όνομα, επώνυμο, κατάσταση, μπέσα που λένε. Εδώ λοιπόν οι προδότες, αυτοί εδώ πέρα δεν είναι, σημαίνει, ναι, σας προδώσανε εδώ, σημαίνει γιατί είναι ο προδότης εδώ. Είναι ο ίδιος ο προδότης. Τελικά θα κρεμαστεί ανάποδα και θα βρει την τιμωρία που του αρμόζει, γιατί εδώ έχει πολύ αίμα. Το αίμα είναι συμβολικό. Εδώ στην Πυθαγορία αριθμολογία, σε αυτές τις κάρτες, ο συμβολισμός είναι λίγο διαφορετικός. Είναι ότι θα πληρώσει αυτός ή αυτοί οι άνθρωποι που σας έχουν μέχρι στιγμής, δηλαδή θα υπάρξει δικαιοσύνη, οι άνθρωποι που σας έχουν, πώς το λένε, σας έχουν προδώσει. Θα έρθει η καρμική δικαιοσύνη. Θα έρθει. Πάμε στο διάλεξε μια κάρτα. Τι έχετε επιλέξει? Και είναι το 6 πεντάκτημα. Πολύ καλή κάρτα, επαγγελματικές εξελίξεις, καλές σχέσεις, και εδώ ισχύει ο νόμος του κάρμα σε ένα επίπεδο, θα έλεγα ότι συνδέεται και με αυτό εδώ, πέρα από το επαγγελματικά, συνδέεται και σε θέμα ανταπόδοσης, διότι δείτε το πνευματικό, το βλέπετε εδώ το συμβολισμό, το άπειρο, το 8. Εδώ επίσης σημαίνει ότι υπάρχει και μία ανταπόδοση. Περιμένετε λοιπόν και θα το δείτε να υλοποιείτε ή μπορείτε και να το ζείτε. Στο επόμενο είναι ναι. Κάποιοι από εσάς θέλουν λίγο τη μοναξιά τους. Θέλουν λίγο να περάσουν ίσως μόνοι τους και να διαλογιστούν, να στοχαστούν, να δουν που θέλουν να πάνε, σε ποιο επίπεδο, πόσο μπροστά στο μέλλον, ποιο είναι το μέλλον το οποίο τους καλεί. Χρειάζεστε λοιπόν λίγο απομόνωση. Είναι οκ. Και είστε και ένα ζώδιο το οποίο απομονώνεται και εύκολα κιόλας. Και είναι και λίγο κλειστό. Στην τρίτη επιλογή είναι. Στην τρίτη επιλογή μπορεί να κάνετε μια πολύ όμορφη νέα γνωριμία σε ζώδιο της φωτιάς. Ναι, υπάρχουν κάποιοι συνδυασμοί με ζώδιο της φωτιάς, πάνω σχάρι εγώ καιρος μελέων, στο οποίο εδώ ταιριάζει και μπορεί να σας ξεσηκώσει και να ερωτευτείτε. Αν είστε άντρας, μπορεί να γνωρίσετε μια γυναίκα λέων. Αν είστε γυναίκα εγώ καιρίνα, τότε μπορεί μέσα από μια φίλη να γνωρίσετε τον έρωτα της ζωής σας. Ναι. Και πολύ καλή ερωτική επαφή κιόλας. Πολύ ωραία πράγματα. Πολύ ωραίες και φαίνεται πολύ καλές έτσι δονήσεις και πολύ ωραία πραγματάκια για εσάς. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Μαζεύω λοιπόν εδώ. Δεν έχετε παράπονο. Έλα και το ερωτικό κομμάτι. Παίζει και επαφή. Σωματική επαφή. Πολύ καλά. Ωραία. Το μαζεύουμε και αυτό εδώ. Ετοιμαζόμαστε. Πάμε για τα επόμενα. Υδροχός. Για τους υδροχός λοιπόν είναι μία έντονη περίοδος. Πολλές αλλαγές σε πολλά επίπεδα. Χρειάζεται λίγο διπλωματία αυτή την περίοδο. Και έχετε βέβαια και πολλές αλλαγές και σκαμπανεβάσματα στα αισθηματικά. Πολλά πράγματα είναι τα οποία σας προβληματίζουν σχετικά με τα θέματα σχέσεων. Ρίξαμε για την υγεία, εδώ ρίχνουμε για τα ερωτικά και εδώ πέρα τώρα πάμε για τα επαγγελματικά, καριέρα, εξελίξεις, οικονομικά, όλα αυτά εδώ πέρα. Ναι, θέλετε από αυτές να ξεκινήσουμε μία από τις Πυθαγόριες αριθμολογικές. Αυτή εδώ πέρα θέλετε. Και το διάλεξε μια κάρτα. Για να. Διάλεξε μια κάρτα λοιπόν. Εδώ είμαστε. 1, 2 και εδώ πέρα 3. Τέλεια. Για πάμε να δούμε. Για πάμε να δούμε. Τι έχουμε εδώ πέρα. Σε θέματα λοιπόν υγείας. Okay, μπορεί να περάσετε ίσως από μια δύσκολη κατάσταση, λίγο περίεργη κατάσταση σε θέματα υγείας, αλλά το έχετε ξεπεράσει όμως. Μπορεί να είναι και λίγο κληρονομικό, εντάξει, δεν θέλω να λέω και πάρα πολλά, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και μία αφύπνιση όμως αυτή την περίοδο, να προσέξετε την υγεία σας. Μην βγαίνετε με στυλ, εντάξει, δεν κολλάω, δεν κάνω, δεν παθαίνω τίποτα. Προσέξτε, εδώ σημαίνει προσοχή. Εντάξει, προσέχουμε. Το επόμενο που έχει να κάνει με τα αισθηματικά είναι τι γίνεται, ρε παιδιά. Πολύ φωτιά πέφτει, πάρα πολύ φωτιά. Έρχονται τα ζώδια της φωτιάς λοιπόν να μας διδάξουν.
να μας δείξουν πώς γίνεται. Εδώ είναι η κάρτα της νίκης, είναι η κάρτα της ευτυχίας, είναι η κάρτα της επιτυχίας, είναι η κάρτα της ενέργειας, κάρτα φωτιά, πολύ καλό. Τελικά μήπως υπάρχει κάποια γνωριμία εδώ που με κάποιο τρόπο, με κάποιους γνωρίζετε, φαίνεται βγαίνουμε όλοι έξω και από τη λαφτάρα μας, γνωρίζω ένας τον άλλον, πέφτουμε πάνω στον άλλον και γνωριζόμαστε και γίνεται πανικός. Λαφταράμε επικοινωνία και επαφή. Σημαίνει και νέες γνωριμίες εδώ. Θα μπορούσα να τολμήσω να πω ότι είναι και επανασυνδέσεις σε ένα επίπεδο βέβαια, αλλά κάτω από προϋποθέσεις. Εδώ τώρα είναι, μάλιστα στα επαγγελματικά, εδώ υπάρχει πολύ καυγάς. Είναι αυτό που είπαμε, εντάσεις, βγήκαν εδώ πέρα, πολλές αλλαγές, χρησιμοποιήστε όντως τη διπλωματία. Ξεκάθαρα, εδώ χρησιμοποιήστε διπλωματία. Μην το παρακάνετε, μην μπείτε σε κόπο να πλακωθείτε, δεν θα βγάλετε άκρη. Είναι περίεργες οι συνθήκες, έχουμε τις αναδρομές μας, θα έχουμε και ανάδρομο Ερμή, μην το κάνετε, αφήστε το. Διπλωματία, λίγο τάκτ, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί και θα το καταφέρετε. Στις Πυθαγόρες λοιπόν αριθμολογικές, ναι, είναι ο κόσμος. Πολύ καλή κάρτα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον αριθμό, ο οποίος είναι ο αριθμός 3. Δικαίωση. Εδώ είναι δικαίωση και ολοκλήρωση. Εδώ είναι ο ουροβόρος Όφης που τρώει την ουρά του. Είναι και καρμικό κατά κάποιο τρόπο, διότι είναι και ξανά πάλι τελειώνει και ξανά πάλι και ξανά ξαναξεκινάμε και ξαναγίνεται. Είναι μέσα σε αυτή τη φιλοσοφία. Είναι τα 4 μαθήματα του ορίζοντα που παίρνετε εσείς. Και σε κάποιες κάρτες είναι και οι 4 Απόστολοι. Οι 4 Ευαγγελιστές, ας το πούμε. Που διδάσκουν και μεταδίδουν και μεταλαμπαδεύουν γνώσεις και μαθήματα. Έτσι και εσείς παίρνετε μαθήματα αυτή την περίοδο, θα μάθετε πολλά πράγματα, διότι είστε πολύ καρμικά. Καρμικό, καρμικό, έτσι. Είναι και αυτό εδώ πέρα καρμικό, είναι και αυτός καρμικός, και αυτός είναι καρμικός, και αυτός είναι κατά κάποιο τρόπο, λοιπόν. Οπότε είναι περίοδος έντονη για εσάς για να μάθετε πολλά πράγματα, να εμπειριωθείτε, αλλά όμως στα αισθηματικά βλέπω πολύ καλή βελτίωση πραγμάτων. Εδώ τώρα, και γνωριμίες, νέες γνωριμίες, εδώ τώρα να επιλέξετε την πρώτη κάρτα, ανεξαρτησία, δύναμη, ένας βασιλιάς ξυφών, έρχεται η λογική, μπορεί να γνωρίσετε έναν ο οποίος είναι πάνω, είναι ο υπότης σας. Η γνωριμία δηλαδή είναι πολύ σημαντική, πολύ αποφασισμένος, αν είστε άντρας, αν είστε σαν γυναίκα, αν είστε άντρας εδώ πέρα σημαίνει ότι βάζετε επιτέλους, να το πω έτσι, ανοίγετε τα φτερά σας, στόχους, δυναμικές, πράγματα, νέες γνωριμίες, ευνοείστε εδώ πέρα σε καλό επίπεδο. Ολοκλήρωση. Εδώ τώρα το δεύτερο, επιλέξατε το δεύτερο, εδώ είναι ο άσος πάλι ξυφών, που σημαίνει εξυπνάδα και παίρνω επιτέλους τη ζωή στα χέρια μου και κάνω νέα ξεκινήματα. Νέα ξεκινήματα, νέα ξεκινήματα, νέα ξεκινήματα, αφυπνίζομαι και νέα ξεκινήματα κατά κάποιο τρόπο. Σε όλα τα επίπεδα. Ευνοούνται για εσάς τα νέα ξεκινήματα. Βέβαια, γιατί μέσα από πολλές αλλαγές και πράγματα και πολλές αλλαγές και εντάσεις δημιουργούνται τριβές, αλλά η τριβή μπορεί να δημιουργήσει νέο ξεκίνημα. Το επόμενο που έχετε είναι το 6 πεντάκτηνο, καρμικό και αυτό. Συνδυάζεται με αυτό εδώ πέρα, ναι, κάτι ρεαλιστικό, κάτι αληθινό, με κάτι συντονίζεστε και σε επαγγελματικό, αλλά ακόμα και σε συναισθηματικό επίπεδο. Πολύ καλά είναι. Είναι αρκετά καλά τα δεδομένα γενικότερα όσον αφορά για εσάς. Πολύ καλές, πολύ καλές, πολύ καλοί συντονισμοί. Δεν έχω να πω κάτι για τους υδροχόους, διότι συντονίζονται με ωραίες καταστάσεις, τις παρεξηγήσεις θα προσέξετε αυτό και γενικά ναι. Συντονίζεστε πολύ καλά με θέματα σχέσεων τα οποία τα επιλύεται με έναν μαγικό τρόπο. Νέες σχέσεις, παλιές σχέσεις, καρμικές σχέσεις αρχίζουν και μπαίνουν σε έναν δρόμο. Ναι, μέσα και με από ένταση βέβαια. Αλλά με κάποιο τρόπο επιλύονται. Ωραία, για να τα μαζέψουμε. Να σας δω εγώ τώρα λίγο στο chat τι γίνεται και τι παίζει. Και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε λοιπόν με το ηρωικό ζώδιο των νυχθείων, στο οποίο παίζει σημαντικότατο ρόλο. Μισό λεπτό, να έρθουν νυχθείς. Παίζει σημαντικότατο ρόλο λοιπόν οι νυχθείς. Να κάνω λίγο εδώ και το τέτοιο, να στρώσω το χαλί για τους νυχθείς. Οι νυχθείς λοιπόν, διότι έχουμε όπως είπαμε έκλειψη, έχουμε έκλειψη ηλιακή στο 12ο οίκο, τον οίκο των νυχθείων, είναι το κάρμα, είναι τα παράξενα, η περίεργη σκοτεινή κόσμη,
που μπορεί να δημιουργηθούν, αλλά και το καλό κάρμα. Εκεί αποθηκεύεται το κάρμα. Στο 10ο οίκο λοιπόν. Οι ίχθυς για αυτή την περίοδο λοιπόν έχουν ένταση, πολύ ένταση, πολύ κινητικότητα πράγματα, χρειάζεται όμως ψυχραιμία, διότι θα υπάρχουν εξελίξεις καριέρας αισθηματικά, θα είστε σκεπτικοί και προβληματισμένοι, αλλά αρκετοί από εσάς ευνοείστε. Αρκετές από εσάς ευνοείστε σε όλα τα επίπεδα. Πάμε να το δούμε. Δηλαδή και επαγγελματικά και ερωτικά. Είπαμε υγεία, εδώ είναι το κομμάτι το αισθηματικό, εδώ είναι τα επαγγελματικά σας, ναι και εσείς θέλετε από τις Πυθαγόρες κατευθείαν. Ωραία, αυτή εδώ θέλετε, εδώ αυτή. Και πάμε. Και στο διάλεξα μια κάρτα. Ωραία, διάλεξα μια κάρτα. Μια κάρτα είναι εδώ. Μία δεύτερη κάρτα είναι εδώ. Μία τρίτη είναι κάρτα εδώ πέρα. Η πρώτη κάρτα που είναι θέμα υγείας είναι εξαιρετική. Εντάξει. Βγαίνει εδώ πέρα το εξής, ότι έχετε τη διέστηση και την εσωτερική δύναμη να καταλάβετε ότι μέσα σας αν κάτι πάει καλά ή δεν πάει καλά. Και ανάλογα να πάτε να το διαχειριστείτε, έτσι, να πάτε στο γιατρό ή οτιδήποτε άλλο. Διέστηση, πολύ μεγάλη διέστηση, διότι είναι τέτοια και η εποχή τώρα τον Ιούνιο, όπου η διέστηση είναι στα ύψη. Είπαμε, έχουμε και έναν Ποσειδόν ενεργοποιημένο, έχουμε και τα υπόλοιπα και τις υπόλοιπες σε εσάς τους ηχθείς και τον Άρη τους ηχθείς, έχουμε διάφορα πράγματα, αυτά ενεργοποιούν ιδιαίτερες καταστάσεις. Για να συνεχίσουμε. Στα αισθηματικά, έλα, εξαιρετικό. Οικογενειακές στιγμές, νέες γνωριμίες, επανασυνδέσεις, άνθρωποι γυρνάνε το παρελθόν που είχαν κάνει την κουτσουκέλα τους και γυρνάνε πίσω, αν θέλετε βέβαια, έτσι, γιατί έχετε ελεύθερη βούληση. Γενικά πολύ καλές χαρούμενες οικογενειακές στιγμές ή νέες γνωριμίες οι οποίες ευνοούνται. Πολύ συνέστημα εδώ. Και το χρειάζεστε έτσι αυτή την περίοδο. Πολύ συνέστημα, πολύ καλά. Θα μου πείτε, αν μου πείτε στο τέλος, μα δεν γνώρισα κανέναν ή οτιδήποτε άλλο, επειδή είναι το 10, μπορεί να σημαίνει το 1, σημαίνει βρίσκω μόνος μου έστω να αγαπήσω τον εαυτό μου, να τα βρω με τον εαυτό μου. Προσέξτε τα αυτά, ειδικά εσείς ηχθείς, διότι και η χρήση είναι λίγο παράξενα ζώδια, έτσι. Όχι παράξενα με την κακή την έννοια, είναι πολύ ιδιαίτερα ζώδια η χρήση. Πάρα πολύ ιδιαίτερα. Θα μπορούσε κάποιος να γράψει πραγματικά ολόκληρη ελεγία, να το πω, βιβλίο για τους ηχθείς, χωρίς να υποτιμώ τα υπόλοιπα ζώδια, διότι έχουν μια τέτοια βαθύτητα. Αν αγαπήσουν οι ηχθείς τον εαυτό τους, είναι ευτυχισμένα πραγματικά, περνάνε πολύ καλά. Το επόμενο είναι σε θέματα επαγγελματικά ή και συνεργασιών. Υπάρχει ένας εγώκερος, ένας Ταύρος ή ένας Παρθένος ή ζώδιο της γης, το οποίο σας βοηθά. Ή μπορεί να είναι και αυτός ο οποίος σας αρέσει. Ένας άντρας, προσέξτε, αν είστε γυναίκα ηχθής, μπορεί να υπάρχει ένας άντρας, αυτός, δυνατός, ζώδιο γης ή οροσκόπο γης, ο οποίος είναι εκεί και σας βοηθάει και μπορεί να τον γουστάρετε. Γουστάρετε την πυγμή του, τη δυναμική του, την αισιοδοξία του, τη σταθερότητά του, το δυναμισμό του κτλ. Και αυτό το μυστήριο το οποίο μπορεί να έχει. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να είναι επίσης, επειδή είναι και επαγγελματικά, να είναι και κάποιος προϊστάμενος, ο οποίος μπορεί να καλοβλέπει εσάς αλλά σας βοηθάει. Είναι δείγμα εξέλιξης εδώ, επαγγελματική εξέλιξη ή επαγγελματική βοήθεια, επαγγελματική στήριξη. Αν είστε άντρας τώρα εδώ, σημαίνει τότε ότι έχετε στα επαγγελματικά εσείς, αν είστε άντρας ηχθείς, έχετε εδώ πέρα πολύ καλές θετικές εξελίξεις στα ερωτικά σας και βέβαια εδώ στα επαγγελματικά βοήθειες από άντρα. Ανοίγματα. Μπορεί να είναι και συνεργασίες, έτσι, και ανοίγματα, συνεργασίες και ανοίγματα. Πολύ καλά, εξαιρετικό. Πολύ καλή εύνοια λοιπόν. Μία από τις αλχημικές, έλα εντάξει, ναι, έχει βγει πάλι και το 10ο ξυφών, εδώ είναι άλλο τώρα ξύφος, είναι το 10ο ξυφών, έχετε 3 δεκάρια, πλάκα. 1, 2, 3. 3 δεκάρια κάτω, θα τολμήσω να πω, να κάνω έτσι μια αυθαιρεσία, ταροϊκή αυθαιρεσία, σημαίνει επιτυχία. Είναι ο νόμος επιτυχίας, είναι 3. Είναι πόσοι, και άμα είναι 4, σαν να έχω 4 άσους κάτω εδώ. Και όχι μόνο 4 άσους, αν βάλω και αυτούς τους 2 να έχω 6 άσους. Αξία. Έχετε αξία. Η αξία σας είναι αδιαφυσβήτητη. Είτε ζώδιο ηχθείς, είτε οροσκόπος, η αξία σας είναι αδιαφυσβήτητη. Δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να σας το πάρει. Τελείωσε. Δικαίωση. Πρωτιά. Δύναμη. Προχώρημα. Κάτι θα γίνει τον Ιούνιο. Ανοίγει μια πύλη για εσάς. Πάμε στο διάλεξη μια κάρτα.
Ω, πολύ καλό. Γάμος. Παντρεύεστε. Τι γίνεται. Παντρεύεστε. Ερωτεύεστε. Προστασία. Γιατί είναι και αυτό. Εδώ είναι η εγκράτεια. Είναι ο φύλακας άγγελός σας. Είναι η προστασία. Πολύ καλά. Πολύ καλές εξελίξεις επαγγελματικές. Πολύ καλές εξελίξεις στα συστηματικά. Πολύ καλή δυναμικό δηλαδή εξελίξεων. Είστε σε καλό δρόμο. Τελείωσε. Όσοι επιλέξετε δεύτερη κάρτα. Πολύ καλές επαγγελματικές και εδώ πέρα καταστάσεις. Επιλογές. Μπορεί να έχετε δικαίωμα επιλογής στα επαγγελματικά σας ή ακόμα και στα αισθηματικά. Φαίνεται λοιπόν ότι γίνονται τέτοιες ζυμώσεις που είστε σε αρκετή εύνοια. Για δείτε το λιγάκι. Γιατί τότε δείχνει επιλογές, ότι υπάρχουν επιλογές. Δικαίωση, επιλογές. Γνωριμίες. Γνώρισα έναν, γνώρισα και κάποιον άλλον. Γνώρισα κάποια κοπέλα, γνώρισα κάποια άλλη και κάπως όλο αυτό αρχίζει και ολοκληρώνεται και υλοποιείται με έναν ωραίο τρόπο. Πάει καλά. Και βέβαια η τρίτη κάρτα είναι η Βασίλισσα Πεντάκτηνο και εδώ υπάρχουν πολύ θετικές επαγγελματικές εξελίξεις, πολύ θετικές επίσης και στα ερωτικά κομμάτια. Δύναμη, υποστήριξη. Υπάρχουν άνθρωποι που σας στηρίζουν. Και υπάρχει ένα ωραίο καθρέφτημα με έναν βασιλιά εδώ πεντάκτηνο, μια βασίλισσα πεντάκτηνο, που σημαίνει και η ανταλλαγή. Δηλαδή, αν είστε άντρας, μπορεί να γνωρίσετε μια βασίλισσα πεντάκτηνο, ζώδιο γης και να σας αρέσει και να γοητευτείτε. Και αντίστοιχα λοιπόν εδώ, αν είστε γυναίκα ηχθής, έχετε γνωρίσει ή γνωρίζετε ή συνεργάζεστε κιόλας έτσι με έναν άντρα ζώδιο ή οροσκόπο πεντάκτηνο και τα πάτε πολύ καλά και αλληλοβοηθιέστε. Πολύ καλές εξελίξεις. Και με αυτά τα πολύ όμορφα ολοκληρώνεται εδώ πέρα η προβλέψη των ζωδίων. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να πείτε, κάτι να εκφράσετε. Να το μαζέψω σιγά σιγά μέχρι να δω στο chat τι γίνεται και τι έχετε να πείτε. Και ωραία πράγματα. Ναι, βέβαια. Οκ, σας ευχαριστώ έτσι για την παρέα σας, για τη στήριξή σας, για το κανάλι. Πηγαίνει πολύ καλά. Λοιπόν, να πω το εξής για να κλείσουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για όλη τη στήριξη μέχρι στιγμής, για το κανάλι πηγαίνει πάρα πολύ καλά, πηγαίνει εξαιρετικά. Σας ευχαριστώ για τα email, για αυτά που στέλνετε και εγώ παίρνω δύναμη από εσάς. Μην ξεχνάτε ακάθαρο points μέσα από αυτή τη διαδικασία τώρα και στο σημερινό την πρεμιέρα που κάναμε θα βγει κάποιος τυχερή τυχερός από τα ακάθαρο points με μια δωρεάν πρόβλεψη. Στον Ιούνιο μέσα θα κάνουμε αρκετά πράγματα, θα γίνει πανικός. Ετοιμάζομαι και εγώ για το επόμενο live, θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Μέχρι τότε, αγαπημένοι μου φίλοι φίλες, θέλω να είστε πολύ καλά, να περνάτε καλά και θα τα πούμε πολύ σύντομα και ταξιδέψτε πάνω σε αυτές τις ενέργειες και να σας δω τρεις ευτυχισμένους στο επόμενο live. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Φιλιά πολλά.